Καλησπέρα σας. Βράδυ Πέμπτης. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους, τον κύριο Γιώργο Χουδαλάκη και τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τα μαθηματικά, γιατί επιστατεύθηκε η επιστήμη των μαθηματικών σήμερα για να γίνει το ταμείο και των μέτρων και των αντιμέτρων, να μάθουμε επιτέλους γιατί, αν μάλλον και γιατί θα δοθεί ή δεν θα δοθεί το περίσσευμα από το πλεόνασμα που πληρώσαμε, αν περιμένει ο κόσμος επιστροφές και τι θα γίνει και με τις ψηφοφορίες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα πάει η δουλειά για το επόμενο διάστημα, περιμένοντας και τις αποφάσεις για το χρέος, αν θα μας το δώσουν, δεν θα μας το δώσουν. Πριν όμως, πάμε να δούμε μια εικόνα. 5 χρόνια μετά, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος αποφυλακίστηκε σήμερα, έχοντας στο πλευρό του την κυρία Βίκη Σταμάτη, τη σύζυγό του, τη σύντροφό του, το στήριγμά του. Καταπονημένος, καταβεβλημένος, μετά από σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις. Χωρίς δόντια. Ναι. Μια εικόνα πολύ δύσκολη για τον άλλοτε πανίσχυρο άνδρα του Πασόκ, παρολίγον πρόεδρο του κινήματος. Έναν άνθρωπο που είχε πάντοτε πολύ κόσμο να τον ακολουθεί. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολύ ψηλά τη σημαία του σοσιαλισμού και εδώ πια ήταν η αριστερή συνείδηση του Πασόκ, όπου διαμένει πια στο Χαλάνδριο. Ήταν η αριστερή συνείδηση του Πασόκ, όπως έλεγε. Ναι. Θα μας ακούει ο Χαραλαμπίδης τώρα που λέμε ότι ο Τσοχαντζόπουλος ήταν η αριστερή συνείδηση του Πασόκ. Τι ήταν η δεξιά? Και θα παθαίνει αλλεργία, φαντάζομαι. Η δεξιά ήταν ο Σιμίτης, ήταν η δεξιά του πρώτου Πασόκ. Θα θυμίσω ότι ο Τσοχαντζόπουλος, όταν είχε έρθει από τη Γερμανία, ξύλωνε τα σηματάκια από τα πουκάμισα για να μην εκτεθεί και στο τέλος κατέληξε να αγοράσει τη γυμνησία αεροπαγή του. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν διαδρομές στη ζωή τους. Βεβαίως. Μπαίνεις από την αριστερή πόρτα και βγαίνεις από τη δεξιά. Αυτά κάνει η εξουσία. Την έχει πληρώσει. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Γιάννη. Εξουσία γνωστών διαφθείρει, απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Εγώ, αν ήθελα να πω απόψε κάτι με αφορμή το πλάνο του Άκη, είναι ότι σε ανθρώπινο επίπεδο ένας άνθρωπος τόσο καταβεβλημένος, προφανώς και καλό είναι να πάει σπίτι του, έτσι κρίνουν και οι γιατροί εξάλλου. Που καλεί και συμπάθεια. Έχω όμως σφόδρα ενοχληθεί. Ναι. Και δεν έχει υποκειμενικό χαρακτήρα αυτό που λέω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με ότι ο Γιώργος λόγω της αρθρογραφίας ενοχλείται. Έχω ενοχληθεί πάρα πολύ από ερωτήματα του τύπου αν δικαιώθηκε ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος αποφυλακίζεται για ανθρωπιστικούς λόγους. Ναι. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος έχει καταδικαστεί στη συνείδηση των ανθρώπων. Έχει καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη και έπονται και άλλα. Έτσι, το ότι βγαίνεις για λόγους υγείας, αποφυλακίζεις για λόγους υγείας, δεν είναι ούτε ότι αποφυλακίζομαι οριστικά και αμετάκλητα για κάτι τέτοια που ακούω. Είναι ότι βγαίνεις για λόγους υγείας. Και αυτό είναι ένδειξη πολιτισμού και δημοκρατίας. Ναι. Τα υπόλοιπα τώρα, τα περί δικαιοσύνης κτλ. Και ως πολίτη και ως δημοσιογράφο, με ενοχλούν πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξαναλέω, ένα πράγμα είναι ανθρωπιά και ένα άλλο πράγμα είναι ξαφνικά, ας πούμε, να στήσουμε και ένα τοτέμ. Να γράψουμε πάνω Τσοχαντζόπουλος, να γράψουμε και τίποτα εξοπλιστικά και τίποτα άλλα τέτοια. Πρέπει να το κάνουμε χρυσό το τέμα, τα εξοπλιστικά. Μπορούμε να το κάνουμε και πυρηνικό, όπως πάει, ας πούμε. Πυρηνικά θα είχαμε πάρει άγγιμα με τα λεφτά που ξοδέψαμε με τα πυρηνικά μας. Να αναγνωρίσουμε ή μάλλον να επισημάνουμε ότι μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο κεφάλι που έχει πληρώσει για όλο αυτό το πάρτι, θα δούμε, ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου θα ανεχθεί από τη δικαιοσύνη, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι ο Τσοχαντζόπουλος. Ναι, την πέταξε την πηχτή όμως σήμερα και έτσι. Τόσο καιρό είχε την ευκαιρία να μιλήσει. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Εντάξει. Είχε την ευκαιρία πάρα πολλές φορές στο δικαστήριο να μιλήσει. Το μόνο που εγώ θυμάμαι, όσο το έχω παρακολουθήσει και νομίζω έχω παρακολουθήσει αρκετά αυτή την ιστορία, το μόνο που έλεγε ήταν αποφάσιστη κυσαία. Και φέρτε εδώ το Σιμίτη να μιλήσει. Ναι. Σήμερα λοιπόν είπε ότι φυλακίστηκε λόγω του Σιμίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Και περιμένω να ακούσω αν υπάρχει κάτι να πει πέραν αυτού. Πρέπει να πούμε ένα που είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος νιώθει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό. Νιώθει ότι υπήρξαν άνθρωποι που τον κορόιδεψαν, που του άρπαξαν λεφτά και ούτω καθεξής. Και έχει δίκιο και σε αυτό. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι για να καταδικαστεί κάποιος πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Με το εκτιμώ ότι ο Παυλόπουλος ή ο Χουδαλάκης ή ο Λοβέρδος είναι απατεώνες, δεν μπορούν να πάνε φυλακή, ούτε μπορούν να καταδικαστούν.
ούτε μπορώ να υποθέτω ότι κάποιος είναι απατεώνας. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Δυστυχώς, όμως... αποδείξεις δέχτηκε το δικαστήριο ότι υπάρχουν για την περίπτωση του κυρίου Τσοχαντζόπουλου. Δεν ξέρω αν θα συμβεί με τον κύριο Παπαντονίου. Εννοείται, να σου πω κάτι. Με βάση τις αποδείξεις, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος είχε βάλει το χέρι του στο μέλι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, γι' αυτό και καταδικάστηκε. Αυτό που εμένα, με προβληματίζει είναι γιατί αν βρέθηκαν τα χρήματα που υποτίθεται ότι πήρε. Βρέθηκαν πολλά χρήματα, δόθηκαν πολλά χρήματα πίσω. Ναι. Αλλά θέλω εδώ, επειδή ναι. καλώς το λέει ο Γιάννης, εμείς ως η εφημερίδα που εργάζομαι, η Real, παρακολούθησε όλη αυτή την ιστορία και η αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ εκτεταμένα. Βρέθηκαν λοιπόν χρήματα, επέστρεψαν στα ταμεία, ναι. αλλά όταν φτάναν στον Τσοχαντζόπουλο, γιατί κάπου εκεί κατέληγε η ιστορία, δεν πήγαιναν παρακάτω. Εάν ο κύριος Τσοχαντζόπουλος αισθάνεται ότι έχει ηθικό χρέος έναντι των πολιτών που τον εμπιστεύτηκαν, γιατί είπε στην αρχή ότι ο Τσοχαντζόπουλος δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο, παρατρίχα να τον έχουμε πρωθυπουργό. Αν είχε εκλεγεί αυτός αντί του Σιμίτη, θυμίζω στο συνέδριο, θα ήταν αυτός πρωθυπουργός. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Για δύο ψήφους. Για δύο, πολύ δεκαλά τα θυμάται και ο Μάκης. Σωστά, κύριε. Και με τον Γιώργο χάσαμε ίσως. Ναι. Αν θέλετε τώρα να πούμε για ιστορίες. Αλλά ξαναλέω ότι όταν φτάναμε μέχρι τον Τσοχαντζόπουλο, μετά δεν υπήρχε συνέχεια. Αυτά τα πράγματα γίνονται ακολουθώντας τη γραμμή του χρήματος. Ναι. Το χρήμα έφτανε μέχρι τον Τσοχαντζόπουλο. Εγώ ποτέ δεν πίστηκα και το λέω και δημόσια ότι ο Τσοχαντζόπουλος είναι ο μόνος που έφαγε. Μα, ήταν πολλά τα λεφτά για να μπουκώσει μόνο ο Τσοχαντζόπουλος. Αυτό είναι και ένα εύλογο ερώτημα των πολιτών. Αν τελικώς μόνο ο Τσοχαντζόπουλος το έφαγε ή αν όλο αυτό που παρακολουθούμε είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Προφανώς. Εγώ... Αλλά δικαιούται ο κόσμος να ρωτάει. Προφανώς. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος θεωρεί και σωστά ότι δεν έχει αποκατασταθεί δικαιοσύνη. Αλήθεια νιώθω την ανάγκη να το πω. Για και ο χωριό που φαίνεται ο Κολαζό δεν θέλει. Συγγνώμη, Βρεάκη. Τα πληρώνουμε όλα αυτά. Δηλαδή να πω κάτι και για τον Γιάννη και για σένα και πολύ περισσότερο για τους τηλεθεατές. Λοιπόν, οι διαδρομές των ανθρώπων είναι γνωστές. Έτσι. Ο Άκης, για παράδειγμα, σχεδόν σε όλη τη ζωή, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει συμμετάσχει στο χτίσιμο δύο πολυκατοικιών. Μάλιστα, είχαν βγει κι άλλα στα μπαλκόνια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όλη τη ζωή ήταν πολιτικός. Γραμματέας στο Πασόκ, βουλευτής αργότερα και υπουργός. Ένας βουλευτής και ένας υπουργός δεν είναι ο υπερυψηλά αμοιβόμενος, ο οποίος μπορεί αυτό. Να πάει να αγοράσει Διονυσίου του αεροπαγή του. Να σταθούμε σε πολλά αποθενέσχη. Γι' αυτό και λέω ότι χωριό που φαίνεται, κολλάω δεν θέλει. Γιατί πάει μια σύννεφο στη Βουλή. Μόνο στη Βουλή υπάρχουν τόσοι πλούσιοι θείοι και θίτσες. Επίσης, να πω και κάτι, επειδή αλήθεια και το λέω ανθρώπινα. Και πολύ φτωχοί, να μην είσαι από και πολύ φτωχοί, βεβαίως. Υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι μπαίνουν πλουσιότεροι από εγώ δεν θέλω να ισοπεδάσω. Υπάρχουν έντιμοι και ανέντιμοι σε όλα τα επαγγέλματα. Προφανώς. Επειδή μιλάμε για τους πολιτικούς τώρα. Να δούμε και για δημοσιογράφους αντανακλαστές. Βεβαίως, κύριε. Α, τι νομίζω ότι έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα εγώ να πω ότι από το συνάφη μου. Και ούτε πρόβλημα. Έχω πρόβλημα εγώ να πω ότι το συνάφη μου δεν έχει τα καλύτερα παιδιά. Έχω 20 χρόνια αναρτήσει. Α, όχι, δεν κατάλαβα από τώρα δεν υπάρχει. Έχω 20 χρόνια αναρτήσει το πόδερε. Τέσσερα σπίτια έχω πουλήσει εγώ. Τέσσερα σπίτια τη γυναίκα του και δικά μου. Δεν υπήρξε μομφή. Όχι, δεν είχα μένα. Υπάρχουν κάτι σε κέμενα. Πάρα πολύ. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι όμω που μπαίνουν. Τα λαμόνια είναι λίγα. Που μπαίνουν με ένα σπίτι και βγαίνουν με 14. Λοιπόν, από το πόδερε δεν μου λέει. Τώρα... Βρες να συζητήσουμε. Λοιπόν, βρες να τους κατακρίνουμε. Εδώ, να δούμε ξανά τον κύριο Τσοχαντζόπουλο. Γιατί επειδή υπάρχει η νομοτελειακή φυσική φθορά ενός ανθρώπου, του κάθε ενός από εμάς, λες ρε παιδί μου, κοίταξε τώρα, η εικόνα δεν είναι καλή. Και το λέω με πολύ μεγάλη συμπάθεια. Τι νόημα έχουν οι βίλες, τι νόημα έχουν τα παλάτια, αν δεν έχεις αφήσει και μια παρακαταθήκη πίσω σου. Σε θέλα φάμ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλά, εντάξει, τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι το θέμα της ημέρας, δεν είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Και μία τσετσέ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Και δεν θα έπρεπε να είναι το θέμα μας ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Λοιπόν, όπως είπε σωστά ο Χουδαλάκης, βγήκε για ανθρωπιστικούς λόγους, δεν δικαιώθηκε, δεν πάει να πει ότι αθωώθηκε. Εκκρεμεί ακόμα η απόφαση του εφετείου, να θυμίσω. Για το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την διαδικασία. Ορίστε, κύριε Γιώργο, επειδή πήγαμε στις 10. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, ένα σχόλιο για αυτά που ζούμε τώρα εδώ τα ταμεία. Γιατί μπήκανε στη μέση τα μαθηματικά. Είναι το σχόλιο το δικό μου. Ορίστε. Περάσαμε στην εποχή Μουδού. Μουδού. Δηλαδή μετά τη διαπραγμάτευση. Ναι, ναι.
Από ό,τι φαίνεται και τα δύο επιτελεία, και το κυβερνητικό και τη αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα γυρίσανε σελίδα και βλέπουν προς τα μπρος. Δεν ξέρω αν αυτό καλώς γίνεται, γιατί δεν έχουμε ακόμη μια τελική συμφωνία η οποία θα μπορούσε να αξιολογηθεί με όλα τα στοιχεία. Το μόνο που ξέρουμε είναι η λυπητερή. Αλλά η επιχείρηση να δούνε προς τα μπρος είναι σαφέστατη. Μετά σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό είπε εν ολίγης, ας πούμε, και έτρεξε και τα δόντια σε κάποιους. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα στο ρεπορτάζ και το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού. Θα δούμε. Αυτά συνήθως ακούγονται, αλλά δεν προαναγγέλλονται. Και είδαμε και από τη χθεσινή συνέντευξη, το εστιάσαμε την προσοχή μας, είπαμε και δύο πράγματα χθες. Την αντιπρόταση Μητσοτάκη. Για την αντιπρόταση Μητσοτάκη. Τα αντίμετρα Μητσοτάκη. Για το διάλειμμα. Θα τα πούμε μετά, θα έχετε το χρόνο. Ορίστε, κύριε Γιάννη. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να αποφασίσει να κυβερνήσει και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξαθλίωση. Σήμερα με πήρε μια κυρία η οποία ήταν απελπισμένη γυναίκα, διότι είχε σύνταξη χειρίας. Mm. Όπως ξέρετε, συντάξεις χειρίας περιεκόπησαν 58%. 58%. Mm. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι κόβεται το ΕΚΑΣ από τους χαμηλούς συνταξιούχους και κόβεται οριστικά το 18 και το 19. Το οποίο δεν έχει σχέση με τη συμφωνία αυτή για την οποία συζητάμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λέλαπα μέσω με φόρους, έμεσους, άμεσους φόρους, η οποία έχει τρελάνει τον κόσμο. Διάλειμμα ακόμα και η ΔΕΗ. Διάλειμμα και γυρίζουμε. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, πριν πάω στην κυρία Καρακώστα, κύριε Μουζάκη, μας δίνετε εσείς μια εικόνα, σας παρακαλώ πολύ, των πραγμάτων. Α, με συγχωρείτε πολύ, δεν σας έχω παρουσιάσει. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ τη συνοδεύτητά μου. Κυρία Εύη Καρακώστα, βουλευτή να βήτα πηλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Χαμογελαστή σας. Βλέπω πάντα χαμογελαστή είστε. Ο κύριος Αντώνης Μουζάκης, φόρο τεχνικός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλά. Ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος, βουλευτής Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Δελή. Και ο κύριος Δανέλης, Σπύρος Δανέλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμίου. Καλησπέρα σας, κύριε Δανέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, σε εσάς πρώτα. Μας δίνετε μια εικόνα, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί κάτι άκουγα για τα έσοδα, για τα ληξιπρόθεσμα. Έχουμε δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι δεδομένες. Το ξέρετε, το ξέρουμε. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν το Μάρτιο κατά 658 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Σαφώς καλύτερο το μέγεθος αυτό από του προηγούμενου μήνα, όμως στο τρίμηνο. Με τις λιγότερες επιβαρύνσεις όμως ο Μάρτιος. Ναι. Ο μήνας με τις λιγότερες φορολογικές επιβαρύνσεις από όλο τον χρόνο. Αγαπητέ Γιάννη, στο τρίμηνο όμως, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, έχουμε αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Άρα εσείως έχουμε φτάσει τα 94,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το μέγεθος είναι δυσθεώρατο. Και μη εισπράξιμο στο μεγαλύτερο μέρος του, ένα 15% βαριά θα μπορούσε. Έχουμε έχουμε τις ρυθμίσεις και τα λοιπά, έτσι. Ναι, ελάχιστα χρήματα από αυτά θα μπορούσαν να εισπραχθούν, δηλαδή ένα μέγεθος περίπου, ένα ποσοστό της τάξης του 10-15%. Πώς πάνε οι ρυθμίσεις, κύριε Μουζάκη, δηλαδή οι 100 δόσεις αντέχουν? Όχι, και οι 100 δόσεις προς το ελληνικό δημόσιο, αλλά και οι 100 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι προβληματικές. Στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν βγει περισσότερα από το 50% αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και στο ελληνικό δημόσιο ο αριθμός, δεν έχω απόλυτα στοιχεία για να πω, όμως σίγουρο είναι ότι ο αριθμός αυτός αυτών όσων χάνουν τη ρύθμιση των εκατοδόσεων αυξάνει διαρκώς. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί σημαίνει το εξής ήθος, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν κάτι δεν το θέλουν οι ξένοι, βρίσκουν τρόπο στη συνέχεια να τροποποιούν τη ρύθμιση ούτως ώστε να το κάνουν μη βιώσιμο. Ναι, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει και τα τρέχοντα και το. Τι και είδαμε. Θυμάστε ότι έλεγε ο νόμος στην αρχή ότι θα πρέπει τις τρέχουσες οφειλές να τις πληρώνει σε 30 μέρες. Ναι. Έγιναν 15 ημέρες. Από την 1η-1η 18 γίνονται 0 ημέρες. Καμία ανοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έγινε αυτό όμως. Γιατί οι ξένοι δεν το ήθελαν. Πολύ απλά. Άρα λοιπόν το φέραμε μεν. Επειδή δεν το ήθελαν δε, αυστηροποίησαν τα κριτήρια με αποτέλεσμα ο κόσμος να βγει στο μεγαλύτερο μέρος του εκτός αυτών των ρυθμίσεων, οι οποίες είναι ευεργετικές. Βέβαια, έχουμε ευτυχώς τον εξωδικαστικό συμβασμό πλέον. Ναι. Είναι νόμος του κράτους, ο 4469, που δίνει τη δυνατότητα. Την εφορία αυτό. Αφορά και τις οφειλές στο ελληνικό δημόσιο. Μόνο τα ταμεία δεν είναι. Και τα ταμεία και το δημόσιο. Και άρα λοιπόν,
Τώρα, πώς θα μπει κάποιος εκεί, είναι άλλο θέμα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Καλό είναι καταρχήν όμως ότι μπαίνουν εκεί οι οφειλές προς το δημόσιο και τις ασφαλιστικές ομάδες. Υπάρχει ένα καινούριο εργαλείο. Άρα λοιπόν αυτό είναι καλό. Αφήστε και δεχμάτε, δεν το ψηφίσατε καθόλου. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια τροπολογία που αν δεν απατώ, ο Θεοχάρης την έχει φέρει και έγινε αποδεκτή και μπαίνουν και κάτω από 20.000 ευρώ οφειλών προς το ελληνικό δημόσιο. Με αποτέλεσμα να μπορούν να πληρωθούν αυτές σε 36 δόσεις, όσες δόσεις ο νόμος ορίζει. Για να μην γυλιάζουμε συνέχεια, είναι καλό ότι υπάρχει ένα καινούριο εργαλείο. Κακό είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική η συνένεση των τραπεζών. Είναι στη διακριτική τους ευχέρεια. Κακό είναι το ότι όταν μια κυβέρνηση νομοθετεί, πρέπει να αναλαμβάνει και το βάρος των αποφάσεων και να λέει ότι ξέρετε κάτι, δεν θα τρέχει ο κόσμος στην απόγνωσή του να μαζεύει χαρτιά, να φτιάχνει φακέλους, να κάνει προτάσεις, να έρχεται να πληρώνει τους δικηγόρους, τους φοροτέχνες, να του φτιάξουν μια πρόταση συνολική και να έρχεται στην τράπεζα και να του λέτε εσείς, α, ξέρεις κάτι, όχι. Ορίστε. Ναι, λέει η κυρία Κροκώστα, δεν πληρώνει. Εντάξει, υπάρχει σίγουρα υπάρχουν τα γραφεία τελικά. Τι πρόβλημα. Σαφώς θα χρειαστεί υποστήριξη σε κάθε περίπτωση. Ναι, παιδιά, λέω άλλο πράγμα. Λέω ότι είναι στη διακριτική ευκαιρία των τραπεζών. Δεν υπάρχει συνεχώς γραφεία τα οποία αναλαμβάνουν και την ενημέρωση και τη διεκπαιρέωση αυτού. Και τη διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Βεβαίως. Δεν γίνεται χωρίς διαπραγματευτεί επίσημα του κράτους να γίνει διαπραγμάτευση. Λέω όμως ότι στο νομοσχέδιο μέσα. Και η πρόταση γίνεται διαπιστευμένα. Δεν γίνεται. Στο νομοσχέδιο αυτό μέσα δεν προβλέπεται πουθενά ρήτρα, ας πούμε, ή ποινή ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, ως μέσο άσκησης πίεσης στις τράπεζες. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Υπάρχει και δεν το έχω διαβάσει. Προσέξτε, εδώ. Αυτός ο νόμος γίνεται βεβαίως σε συνέχεια και της προηγούμενης λογικής, γιατί κάποιοι δεν μπορέσαν με όλα αυτά που είπατε να ασκήσουν το νόμο στο τέλειο σημείο και έρχεται πιο προωθημένο αυτό το νομοσχέδιο τώρα. Και εγώ να σας πω το εξής. Με αυτό το νόμο, αυτός ο νόμος, προσέξτε, οφείλει να ξεκαθαρίσει αυτούς τους ανθρώπους που χωρίς τη θέλησή τους βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Μάλιστα. Από αυτούς που επίτηδες δεν πληρώνουν. Που δεν γουστάρουν να πληρώσουν. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια μεγάλη διαδικασία εξατομικευμένη ή χωριστά σε κάθε εταιρεία. Ή, ξέρω εγώ, άρα λοιπόν είναι μια ολόκληρη δουλειά. Εγώ όμως ρώτησα, κυρία Καρακώ. Προσέξτε. Ρώτησα αν μέσα στο νόμο προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή και αποδοχή από την τράπεζα, εκτός αν πηγαίνει ο άλλος. Γιατί αν πάει ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, πενήντα, δυακόσι και του πούνε, ξέρεις κάτι, δεν γίνεται δεχτή η αίτησή σου. Μετά ποιο εργαλείο υπάρχει. Λέει λοιπόν το εργαλείο όταν 60% των δανειστών, γιατί εδώ μπαίνουν και οι ιδιώτες δανειστές. Ναι. Όταν λοιπόν το 60% των δανειστών συνενέσει, το υπόλοιπο 40% υποχρεούται να ακολουθήσει. Εδώ. Σε πολλές περιπτώσεις που διαπιστώνουμε, λέει ο νόμος ότι στις 100 δόσεις δεν μπορεί να αποπληρώσει, δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα της αποπληρωμής με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, με βάση τις δυνατότητες κλπ. Του δανειζόμενου, μπορεί να μειωθεί και το κόστος του. Έχει πολλές περιπτώσεις. Εδώ αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο είναι με τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα. Δεν είναι με αυτούς τους μπαταχτσίδες που υπάρχουν και κάποιοι μπαταχτσίδες. Για αυτούς πρέπει να καλύψει, κύριε Λεβέντα. Αυτούς δεν το συζητώ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν σε καμία ρύθμιση. Σήμερα μου έλεγε μια κυρία, πήρε τηλέφωνο εδώ και μου λέει: εγώ είχα να πληρώσω ένφια, έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ είναι άλλος εφιάλτης. Εφιάλτης για τους περισσότερους Έλληνες, έρχονται λογαριασμοί, μάθανε κεφαλικά. Και είχα 10 χρυσές λίρες από τη γιαγιά μου και πήγα και τις ξαργύρωσα για να πληρώσω. Αυτές αντιμετωπίζονται επίσης από τον νόμο. Και σε πολλές περιπτώσεις και το κράτος μπορεί να ενισχύσει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή ο νόμος δίνει περιθώρια. Όχι τι να κάνει, αφού το λέει ο νόμος, αφήστε τι να κάνει. Άμα δεν έχει να πληρώσει, τι να κάνει. Μπορεί να τους δίσουν όλο το χρέος, το προβλέπει ο νόμος. Σου λέει ποια είναι η δυνατότητα διαβίασης. Αμέσως έχουμε σε όλους σας. Λέει στον πολίτη. Θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γιακουμάτο, γιατί δεν το ψήφισε μια δημοκρατία. Δεν βρήκε τίποτα καλό σε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι βέβαια μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Δεν είναι για τα νοικοκυριά. Ορίστε, κύριε Γιακουμάτο. Γιατί δεν ψηφίσατε. Επειδή εσείς λέτε τώρα, παιδιά, το κάνουμε ρελά στα αντίμετρα. Ναι, αλλά τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Για ξεμπέρδεψε τα μας. Καταρχήν ο κύριος Μουζάκης εδώ και ντρέπομαι. Ναι. Έτσι.
Αφορά και φυσικά πρόσωπα. Όχι, ελεύθερες επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Όχι μισθωτούς και συνταξιούχους. Όχι μισθωτούς και συνταξιούχους. Αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε πτωχευτική διαδικασία, αυτό αναφέρει ο νόμος. Αλλά δεν είναι μισθωτοί και συνταξιούχους. Είναι φυσικά πρόσωπα. Φυσικά ελεύθερες επαγγελματίες. Το είπα. Φυσικό πρόσωπο ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι φυσικό πρόσωπο παντού και πάντα. Εντάξει, και επιχειρηματίας φυσικό πρόσωπο. Δεν είναι το λέω για να μην τα μπερδεύουμε όμως. Δεν αφορά τις επιχειρήσεις. Αφορά ναι, αυτούς που δηλαδή, δεν μπαίνουν στον νόμο Κατσέλη. Που, που το μανάβικο της γειτονιάς του δεν πουλάει πια γιατί είχε ανοίξει δίπλα ο γίγαντας και του τα παίρνει. Έχετε δυνατότητα σε προσωπικό επίπεδο να προσφύγει. Πρώτον. Δεύτερον, αν τα έχω διαβάσει σωστά και λέω, είναι ο Αντώνης εδώ και κάθομαι εγώ και τα εξηγώ, που είναι λάθος. Όχι, δεν είμαι ειδικός εγώ γι' αυτό και με βλέπεις δεν προθέσεις γιατί δεν το ξέρω το. Δεν ασχολούμαι. Υπάρχει, και, υπάρχει το, η δυνατότητα, γι' αυτό γίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, να κουρευτεί το χρέος και να ρυθμιστεί το υπόλοιπο κομμάτι. Με βάση τις δυνατότητες. Αυτή η ιστορία με τον εξωδικαστικό δεν είναι αυτή που θα προσφέρει στον κόσμο το χρήμα και θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Πάει να λύσει το ζήτημα εκεί που λύνεται. Με στην φτώχεια και την ανέχεια που υπάρχει. Για να δούμε πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Και διατηρεί βιώσεις επιχειρήσεις. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία και πώς θα γίνει. Τώρα ακόμα δεν έχει αρχίσει να ισχύει. Τώρα υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά. Εσείς δεν βρήκατε τίποτα καλό σε αυτό. Εσείς δεν βρήκατε για να το ψηφίσετε. Δεν βρήκατε τίποτα καλό. Να απαντήσω. Ναι, ναι. Ή είσαστε κλειδωμένοι στο όχι, λέω. Καθώ αφορά την ουσία αυτή καθ' αυτή του εξωδικαστικού συμβασμού, βεβαίως και είμαστε γιατί εμείς το ξεκινήσαμε. Τον πρώτο νόμο τον κάναμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακούστε, να σας πω γιατί. Γιατί ο νόμος επάνω στις διατάξεις και εκεί στις λεπτομέρειες που κρύβεται ο διάβολος έχει πάρα πολλά κενά. Ένα παράδειγμα. Το πήρε το ΦΑΡΤΣ στο σπίτι το δικό μου, το δάνειό μου. Το πήρε το ΦΑΡΤΣ. Ναι. Με 15-20%, 10% δεν ξέρω, δεν συζητάω πώς. Έχω εγώ την ίδια δυνατότητα, έστω με 3% παραπάνω. Αυτό δεν αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Αφορά, όχι, αφορά το συμβασμό. Πώς δεν αφορά. Ένα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, ασχολείται πολύ. Τα στεγαστικά δάνεια μπαίνουν στον εξωδικαστικό συμβασμό. Όλα μπαίνουν. Όλα τα χρέη. Και οι τράπεζες και αυτά όλα μπαίνουν. Πώς δεν μπαίνουν. Γίνεται άθροισμα. Πώς δεν μπαίνουν. Ναι. Μπαίνουν. Ναι. Και σε ρωτάω. Γιατί να το πάρει το φάσμα 15 και να μου δείτε αυτό ο νόμος αυτός, ναι. Να μπω κι εγώ με 18. Αυτό το είχατε κάνει εσείς. Όχι, όχι, άκουσετε. Εντάξει, άκουσετε. Ή ας το κάνατε πρώτα. Εμείς το προχωρήσαμε. Ας όψετε η Προεδρία της Δημοκρατίας που μας ρίξανε. Εντάξει, ναι, είχαμε τελειώσει. Ένα είναι αυτό. Εδώ στην εκπομπή ο Νότσο Μαριάς μας έχει, το έχει πει 20 φορές. Και την πρόταση αυτή τελικώς την υιοθέτησε η Πορτογαλία. Ναι, εμείς δεν την κάναμε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Δεν κάνατε καλά τη δουλειά, ούτε εσείς ούτε άλλοι. Ναι, δεύτερο. Το δεύτερο. Πρέπει, πάει λοιπόν ο Δανειολήπτης να κάνει διαπραγμάτευση συμβασμού με τον τραπεζίτη, έτσι. Εγώ τα έχω πει και άσχημα, μάλιστα Γκόλντε Τσόγλαν. Δεν πήγε κανένα φυλακή, όταν δίναν δάνεια, γαμοδάνεια, ορθοδάνεια και χιλιάδιο πράγματα. Αυτός. Με όμικρο. Του λέει, με όμικρο λέω. Από την ίδια ρίζα είναι. Γιατί πάει πονηρό το μυαλό. Και το ρήμα. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις. Πονηρά μυαλά υπάρχουν. Σωστό είναι αυτό. Εγώ μιλάω απλά, αγαθά και αγνά. Λοιπόν, εσύ τώρα δεν ξέρω τι κάνεις. Δεν κάνω τίποτα. Όλο τον πύργο. Άκου λοιπόν. Και λέω το εξής. Πάει λοιπόν να κάνει μια διαπραγμάτευση. Να δούμε την πραγματικότητα. Μια διαπραγμάτευση. Ο τραπεζίτης, επειδή πάει για απιστία, δεν φέραν την τροπολογία. Θα τη φέρουν, ούτε το βάλα στο. Ότι να μπορεί πράγματι με όρες και προϋποθέσεις να μην έχει ευθύνες όταν ρυθμίσει το δάνειο, ούτε αυτό. Θα μπει. Και άλλα. Θα ο νόμος ήταν. Και θα του κουράσει ένα βαθμό. Δεν απαντάει στο γιατί επίχε, δεν το ψηφίσατε. Τρίτο. Δεν απαντάει στο γιατί δεν το ψηφίσατε. Γιατί όλα αυτά που λέτε θα μπορούσαν να είναι προτάσεις. Τα είπαμε στη διαδήλωση. Τους κάναμε, δεν τσεχώτησα. Δεν τσεχώτησα. Να του πείτε εγώ θα το ψηφίσω, μου βάλτε ένα-δύο μέσα. Δεν τσεχώτησα, το είπαμε. Δεν το δεχώτησα. Δεν δεχόντουσα. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν γύρω και τα ψηφίσαμε. Ναι, μα το λέτε. Ακούγεστε παρακαλώ. Και εν πάση περιπτώσει θα δούμε και στην πορεία έχει υπόψη. Γιατί αυτά που λέει η κυρία Καρακώστα είναι ιδεατά. Είναι στον αέρα. Εγώ είναι όλα γενικόλογα. Τώρα σας λέω, προχθές που πήγε ένας δανειολήπτης με ένα σπίτι να κάνει διαπραγμάτευση με την τράπεζα, αυτό της έκανε και μήνυση βέβαια. Όχι, δεν έκανε διευκόλυνση. Παρά τον κυνηγήσανε και αυτό. Γι' αυτό φτιάξαμε και το νόμο. Για να δούμε. Α, το δούμε. Ορίστε, κύριε. Μπορεί να μου σκάνετε. Παρακαλώ. Όχι, επειδή συμβαίνουν αυτά, έγινε ο νόμος. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ορίστε, κύριε. Κύριε Παπλόπουλε, νομίζω ότι για το θέμα πρέπει να δούμε συνολικά όλη την εικόνα. Πρέπει να το δούμε δηλαδή το ζήτημα του εξωδικαστικού συμβασμού και σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση της διαχείρισης των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Για μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια και από αυτή την κυβέρνηση για την αναδιάταξη, το ξεκαθάρισμα καλύτερα του επιχειρηματικού τοπίου. Έτσι κι αλλιώς δεν αφορά
μικρούς αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, για αυτούς δηλαδή που έχουν οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ, που είναι πάρα πολλοί, μπορεί να είναι και η πλειοψηφία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου. Σαν κόμμα τοποθετηθήκαμε στη Βουλή. Σε πολύ σωστή παρατήρηση. Δηλώσαμε την αντίθεσή μας όταν αποκλείει το σύνολο, σχεδόν τη μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών. Μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και την μεγάλη πλειοψηφία. Είχαμε και σήμερα μια συζήτηση με τον κύριο Πιτσιλή στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής, όπου με βάση τα στοιχεία της ίδιας της ανεξάρτητης ακριβώς, με βάση τα ίδια τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, προκύπτει ότι το 95% των οφειλετών στο δημόσιο και στην εφορία χρωστάνε για ποσά περίπου από 3 έως 5.000 ευρώ. Αντίθετα, το 3% χρωστάει το 90% των συνολικών οφειλών στο ελληνικό δημόσιο και στην εφορία. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Και όταν ένας νόμος έρχεται για να ασχοληθεί με αυτό το 3% ή το 10%, νομίζω ότι δείχνει και την κατεύθυνση των νομοθετημάτων και αυτής της κυβέρνησης και που το πάει με την πολιτική της. Η μεσαία τάξη που καταστράφηκε και το πάει με την πολιτική. Που έγιναν ακόμη φτωχότεροι και που το είναι πάει αυτοί που έχουν τις περισσότερες. Έτσι. Και που το πάει με την πολιτική της, αν και δεν χρειαζόμασταν αυτό, ειδικά το νομοσχέδιο, ή μόνο αυτό, για να δούμε προς τα πού οδεύει η κυβέρνηση. Εδώ γίνεται άθροισμα. Προσέξτε, εδώ στη διαμεσολάβηση αυτή γίνονται άθροισμα όλα τα χρέη. Και προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τους ιδιώτες. Είναι πολύ πρόωρο να το συζητάμε όμως. Δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε, γιατί δεν έχει ακόμα τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, όταν πάρουμε χώρια τα ασφαλιστικά ταμεία, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι μέχρι 20.000 μπορείτε να το βάλετε σε δόση και να παρακρατηθεί από τη σύνταξη που θα πάρετε από. Δηλαδή υπάρχουν άλλες λύσεις. Ξέρεις γιατί το συζητάμε, κύριε Γιάννη. Γιατί είπε ο Μουζάκης ότι βγήκαν σήμερα το ταμείο των λήξη υπόθεσμων και έχουμε νέα εκτείναξη. Φυσικά και θα έχουμε. Και περιμένει ο κόσμος τον εξοπλιστικό μηχανισμό, συμβιβασμό. Κάθε μήνα θα έχουμε. Για να δει τι θα κάνει. Κάθε μήνα θα έχουμε. Αυτούς τους φόρους δεν μπορεί να το συζητάει. Ορίστε, κύριε Βαλέντη, παρακαλώ. Δεν έχει σχέση με τον εξοπλιστικό. Τι θα κάνουμε. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Δηλαδή θα κάνουμε ρύθμιση, ναι. Θα βάζουμε ρύθμιση στην επόμενη ρύθμιση και ρύθμιση εδώ και χρόνια. Από τότε που βγήκε το φρούτο των 100 δόσεων και φέρνουμε συνεχώς νέους φόρους. Είμαστε καβάλα στη ρύθμιση. Και φέρνουμε συνεχώς νέους φόρους. Δεν γίνεται αυτό, δεν βγαίνει. Πώς να το κάνουμε. Ορίστε, κύριε Δανέλη, θα φέρει στο τέλος. Συζητάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας και βεβαίως την εθνική μας οικονομία. Και όπως ακούστηκε και λίγο πριν από τον κύριο Μουζάκη, τα νούμερα είναι πραγματικά, είναι δυσθεόρατα. Είναι προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, χρωστάμε 116 δισεκατομμύρια ευρώ. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε να αυξάνεται σχεδόν ανά μήνα κατά ένα δις αυτή η οφειλή. Και το ιδιωτικό χρέος της τράπεζας είναι 194 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, από τα οποία τα 106 είναι κόκκινα. Το νομοσχέδιο όπως ήρθε, με μεγάλη καθυστέρηση βεβαίως, ήταν θετικό. Είναι προς μια θετική κατεύθυνση, γιατί ήρθε να λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς το ψηφίσαμε, το ποτάμι υπερψήφισε. Όμως οι ενστάσεις οποίες καταθέσαμε και οι προτάσεις που δεν έγιναν αποδεχτές έχουν να κάνουν με τα εξής. Ότι ο χρόνος είναι χρήμα και σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα περισσότερο, και εδώ υπάρχει μια γραφειοκρατική δομή και γραφειοκρατική προσέγγιση και λειτουργία που το κάνει δυσλειτουργικό. Φανταστείτε ότι απαιτούνται περί τα 20 δικαιολογητικά για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, πρόβλημα μεγάλο είναι ότι οι διάφορες ομάδες που θα έπρεπε να τύχουν μιας θετικής προσέγγισης δεν εντάσσονται. Και κυρίως η ομάδα εκείνων που γονάτισαν, κυρίως μικροί ή μικρομεσαίοι, που γονάτισαν από την κρίση, γιατί δεν τα έφεραν βόλτα έτσι όπως η ζωή τους άλλαξε, για στους οποίους δεν δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Γιατί μία προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στη διαδικασία είναι ότι στις τρεις τελευταίες χρήσεις πρέπει τουλάχιστον σε μία να ήταν κερδοφόρα η επιχείρησή του. Επειδή ξέρουμε στη ζωή μας, γύρω μας, τι συμβαίνει, εκείνοι που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Γιατί αν δεν τους δοθεί δεύτερη ευκαιρία και οι οφειλές και τα χρήματα που έχουν δεν πρόκειται να αποδοθούν ποτέ, είναι δυστυχώς εκτός.
τη ρύθμιση αυτή. Και είναι εκτός επίσης όσοι ήταν και συνεπείς όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Και οι οποίοι δεν θα μπορούν να μπουν. Για τους οποίους δεν συντρέχουν κάποιες από τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται. Ναι, που δεν μπορούν επίσης, σήμερα. Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο κατά την άποψή μας δεν διασφαλίζεται όπως πρέπει, είναι το πώς εξαιρείς εκείνους τους οποίους δεν πρέπει να ευεργετήσεις. Δηλαδή τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, εκείνους που έχουμε γύρω μας τρανά παραδείγματα, της λογικής, τα κέρδη έξω και δικά μου, τα χρέη μέσα και δικά σας. Έτσι. Έχουμε πολλούς τέτοιους. Για πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όμως το μεγάλο ζήτημα είναι το πότε θα μπει μπροστά η διαδικασία. Σωστό. Γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα και πόσο γρήγορα θα υποτίθεται ότι θα είναι έτοιμη από το Σεπτέμβρη και ύστερα. Σε πόσο χρόνο θα ολοκληρώνεται η διαδικασία. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πρόωρο. Κυρία Καρακώστα, εδώ αντιμετωπίζεται. Υπάρχει ένα ζήτημα επίσης κρίσιμο. Ναι. Ότι δεν θα υλοποιηθεί, δεν θα ενεργοποιηθεί αυτός ο νόμος εάν δεν λύσουμε το ζήτημα του ακαταδίωκτου των τραπεζικών στελεχών που θα μπουν στη διαδικασία. Και δεύτερο, είναι ανοιχτό, δεν ξέρουμε πότε. Και δεύτερο, νομίζω ότι λύθηκε αυτές τις μέρες. Η συνεννόηση με τους θεσμούς, αλλά δεν έχει έρθει τίποτα. Το κομμάτι που σχολιάσατε και οι δύο σας ήταν πάρα πολύ σοβαρό και αξίζει να πούμε στον κόσμο ότι κόλλησε. Δηλαδή για τα 20 χιλιάρικα λέω, mm-hmm. που μπήκε όριο. Για τους μικρούς. Σε συνδυασμό και με την κερδοφορία ενός έτους. Το ρεπορτάζ από τη διαπραγμάτευση λέει ότι εκεί φτάσαμε αφού υποχώρησε η απέναντι πλευρά. Ναι. Δηλαδή το όριο που ζητούσαν οι δανειστές ήταν 50. Και κλείνω λέγοντας, κύριε Παπλόπουλε. Γιατί έχουν εικόνα από την καταστροφή, τους έχουμε μεταφέρει την καταστροφή της μεσαίας τάξης των φτωχών στην Ελλάδα. Τους έχουμε πει ότι ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Για αυτούς είναι νούμερα. Κουτάκια είμαστε. Είναι μεγάλη κυβέρνηση. Και όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση, για όλες τις κυβερνήσεις. Για όλες τις κυβερνήσεις. Κουτάκια. Εντάξει, είσαι ένα τιμόνι. Εγώ δεν μιλάω υπέρ κάποιας. Εγώ κρίνω πάντα την ελληνική κυβέρνηση και όχι τους ξένους. Οι ξένοι κάνουν τη δουλειά του. Η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει. Αυτό λέω. Εμείς δεν μπορούμε να πειράσουμε τους ξένους. Δεν μπορούμε να πειράσουμε όμως τι κάνει η κυβέρνηση. Να τους πούμε λαδόρε αυτοί είναι άνθρωποι. Εμείς μπορούμε, εμείς είμαστε πολίτες και ελέγχουμε την κυβέρνηση. Δεν έχουμε το Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε δεν εκλέγεται από εμάς. Συμφωνώ. Ο Τσίπρας εκλέγεται και ο Μητσοτάκης και ο Μιχαλολιάκος και ο Κουτσούμπας εκλέγεται. Το κεφάλι μας έφερε στη χρεοκοπία. Δεν μας φέραν οι άλλοι και δεν φταίνει οι άλλοι. Εμείς φταίμε. Κλείνω λέγοντας ότι είναι κρίσιμο για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια να περάσουμε και στον ακατάσχετο λογαριασμό. Γιατί όσο διευρύνεται η χρήση του πλαστικού χρήματος, δεν το έχουν δεχτεί. Τώρα όμως που είναι αδύνατο, ξέρετε τι σημαίνει κατάσχεση λογαριασμού. Τον τελείωσε στον άνθρωπο. Τον έκλεισε, τον κατέστρεψε. Ένας μικρομεσαίος, αν δεν διασφαλίσει. Και απορώ και απορώ πώς βγαίνει η κυβέρνηση και πανηγυρίζει ότι έχει κάνει 1 εκατομμύριο κατασχέσεις λογαριασμών. Πανηγυρίζουν και τις κατασχέσεις των λογαριασμών. Εάν ένας επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος, δεν διασφαλίσει τον να καλύπτει τους προμηθευτές του, το προσωπικό του, τη μήνυμη δική του ζωή, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι έτσι και ήταν. Κύριε Μουσάκη, μια και μιλάμε για τις κατασχέσεις. Να μου επιτρέπεις το εξής. Να συγχωρώ κι εγώ απόλυτα στην άποψη που εκφράστηκε από τον συνομιλητή μας προηγουμένως. Ότι θα πρέπει να έχουμε ακατάσχετο λογαριασμό. Η κατάσχεση ενός λογαριασμού σημαίνει ουσιαστικά και λουκέτο της επιχείρησης, αφού δεν μπορεί να προβεί σε καμία είδους πληρωμή. Εγώ όμως θα πω και ένα τρίκ που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσοι έχουν κατασχεμένους λογαριασμούς. Προβλέπεται από τον κώδικα ύπαρξης δημοσίων εσόδων. Υπάρχει η δυνατότητα, όταν έχει γίνει κατάσχεση από το ελληνικό δημόσιο, για οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, να ζητήσεις με έτοιμά σου από την αρχή ένα μέρος των χρημάτων που πρόκειται να δοθεί για μισθούς, συντάξεις και συγγνώμη, μισθούς λειτουργικά έξω των βασιλευτών συνήκη και ούτω καθεξής, να ζητήσεις να μείνει στο απειρόβλητο, ακατάσχετο, τους ώστε να μπορέσεις να δέχεται να η αρχή. Το δέχεται. Πρέπει να γίνει τώρα το πώς, αν δέχεται ή όχι, εγώ σας λέω ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ναι. Προβλέπεται από τον κώδικα ύπαρξης δημοσίων εσόδων, άρα να ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν. Πας δηλαδή στον έφορο και του λες να σου πω κάτι, τόση είναι η μισθοδοσία μου στους ανθρώπους που δουλεύουν.
έφορο. Ναι. Τόσα τα έξοδα, βγάλετε από εκτός αυτά. Και το δέχει το έφορος. Ή λέει ο έφορος, εγώ δεν υπογράφω, μου πάω φυλακή. Ο έφορος, αν έχει επαρκή στοιχεία, πρέπει να το δεχτεί. Το διαπραγματεύεται. Το προβλέπει ο κώδικας ίσπραξης δημοσίων εισόδων στο άρθρο 30. Ναι. Και υπάρχει μια πολυγραφημένη διαταγή, αν τη θυμάμαι καλά, είναι η 1092. Πρέπει να είναι του 14. Ναι. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, θα τη δω στο διάλειμμα και θα επανέλθω. Ούτως ώστε να κάνουν τέτοιου είδους αιτήματα, προκειμένου τουλάχιστον κάποια μικροποσά που είναι ικανά να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρωθούν λειτουργικά τους έξοδα, έστω και μηδαμινά, να το κάνουν. Και είμαι στη διάθεσή σου. Για τις κατασχέσεις έχω σας δώσει. Ναι, για τις κατασχέσεις. Ένα λεπτό, κύριε Κανακώστα. Να ακούσουμε αμέσως, αμέσως. Να σημειώσουμε επίσης, να υπενθυμίσουμε είναι και να παροτρύνουμε. Είναι τέτοιος ο αριθμός και ο ρυθμός όπως αποτυπώνεται. Ναι, είναι δεδομένος. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάνω από 800.000 ήδη κατασχέσεις που έχουν γίνει, 864 δεν ξέρω πώς είναι, κοντά στον εκατομμύριο, και υπάρχουν και άλλες που έρχονται. Γιατί, πολύ απλά καταλαβαίνετε, πάμε από την άλλη πλευρά. Αν εγώ, Άκη, σου οφείλω χρήματα, εσύ δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα να μην κοιτάξει και λε ο Μουζάκης μου οφείλει. Θα κοιτάξει να βρει μέτρα εναντίον μου, ώστε να εξυπηρετήσω την οφειλή μου απέναντί σου. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο κάνει και το ελληνικό δημόσιο. Βέβαια, οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στον πολίτη και δει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν είναι παταξής εκπεπιθήσεως. Σε καμία περίπτωση. Κάθε άλλο. Να σα διαβάσω ένα μήνυμα, αν και αγενέστατο ο τηλεθεατής. Σήμερα η Εθνική μου έκανε πρόταση κανένα κούρεμα και δώσεις 300 ευρώ τα πρώτα χρόνια και 400 τα τελευταία. Και τους είχα πάει μισθοδοσία τελευταίων 7 ετών 400 ευρώ. Αυτό που σου είπα εγώ. Αυτό είναι. Και φέρετε και σκιότατα. Ναι, ναι. Δεν είναι, το διαβάζω προς επίρρωση του τι σχεδιάζουμε και το τι εφαρμόζουμε. Έχω στείλει κόσμο εγώ. Συνεχίζοντας, για να είμαστε λίγο χρηστικοί προς τους ανθρώπους που παρακολουθούν και φίλοι. Να παροτρύνουμε τον κόσμο να δηλώνει το μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό. Είναι ένα εργαλείο, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τα 1250 ευρώ δεν μπορεί ουδής να κατάσχει. Αυτό είναι προς χρέη όμως προς. Για οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο. Προς τους, θα σας πω και για τις οφειλές στους ιδιώτες. Λοιπόν, επίσης, αυτοί που είναι μισθωτοί συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μείνουν ακατάσχετα τα 1000 ευρώ. Προκύπτει από τον νόμο και αυτό. Και για τα επόμενα 500 ευρώ, το 50% να πάμε στα 1250 και πάλι, ότι είναι πάνω από εκεί κατάσχετα εξ ολοκλήρου. Και για τις τράπεζες, πρέπει να υπάρχει άλλη διαδικασία. Δηλαδή, τη μία διαδικασία την κάνει στο Taxis.net, στην σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πλέον. Και εκεί θα δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό για τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Και για τα χρέη προς τις τράπεζες, πρέπει στην τράπεζα να δηλώσεις ακατάσχετο λογαριασμό που είναι για τον ένα συνδικαιούχο 1.500 ευρώ και για περισσότερους 2.000 ευρώ, ούτως ώστε οι τράπεζες να μην παίρνουν χρήματα για απαιτήσεις που έχουν εναντίον σου εξαιτίας δανεισμού ή οποιες άλλες οφειλές. Αγαπητέ Αντώνη, εάν ξέρεις είναι αυτό που λέμε, υπάρχει το σύστημα ή ο σχεδιασμός, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ, όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα πάνω στο θέμα που βλέπεις ότι δεν υπάρχει καλή διάθεση, να το πω έτσι. Πέραν αυτού που μόλις σας διάβασα, γράφει και ο κύριος Μπουντούμας εδώ πέρα ότι πήγε στην τράπεζα, χρώσταγε 840 ευρώ από πιστωτική κάρτα. Και λέει, παιδιά, να σας δώσω 40% να τελειώνουμε. Όχι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, συγχαρητήρια, καλό βράδυ. Διάλειμμα και γυρίζουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κυρία Καρακώστα, χθες ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ο κύριος Γιακουμάτος, θα μας πει τις δικές του αναλύσεις, είπανε κάτι κομβικό. Δεν είναι, παιδιά, ένα λεπτό. Εμάς μας κατηγορούν ότι κόψαμε οριζόντια 11 φορές τις συντάξεις. Αλλά εδώ το Ταμείο λέει, με βάση αυτά που έχουν φέρει η τωρινή κυβέρνηση και λέει ότι σκληρά διαπραγματεύτηκε και ούτω καθεξής, ότι συνολικά από τότε που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, μαζί με τα νέα μέτρα τα οποία συμφώνησε για να φύγουμε από το μνημόνιο, είναι 2,5 δις παραπάνω οι περικοπές σε συντάξεις. Πώς λοιπόν κατηγορούν εμάς για τις περικοπές? Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι σας λένε ότι δεσμεύετε τη χώρα από το 19 και μετά, όταν δεν ξέρετε αν θα είστε κυβέρνηση, να πάρει μέτρα τα οποία θα είναι άγρια σε αφορολόγητα, σε συντάξεις, σε. Και αν βιάσουμε τους στόχους, τότε όποια θα είναι κυβέρνηση, βάζουμε και τα τη μέτρα. Ορίστε.
Παρακαλώ. Οι μειώσεις που εμείς έχουμε φέρει είναι συγκεκριμένες. Έτσι είναι τα 1,8 και 1,8, 3,6. 1% του ΑΕΠ έχει 1,8. Ναι, το πρώτο. Ας πούμε. Έτσι κι άλλο 1%. Το 2019, αν υπάρχει ανάπτυξη, θα είναι 1,8. Όχι, μιλάω για αυτά που ήδη έχουμε φέρει. Ναι. Η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Ναι, του ΑΕΠ, λέτε. 1,8 δις και 1,8 δις ήταν οι πρώτες μειώσεις. Ναι. Ασφαλιστικά ταμεία και τα υπόλοιπα. Ναι. Και 1,8 είναι αυτό που θα είναι μετά το 19. Άρα λοιπόν στο μέγιστο... Γιατί βγάζονται 10 δις. Τα αθροίσματα είναι αυτά. Οπότε που τα βγάζουν δεν ξέρω. 10 δις είναι αυτά που αυτοί έχουν κόψει. Ναι. Εμάς είναι δεδομένα. Τα έχουμε συζητήσει εδώ πέρα 10.000 φορές. Ναι. Άρα λοιπόν μην το συζητάμε το θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα λοιπόν που λέτε ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση. Θέλω να πω το εξής. Πείτε λίγο νερό, σας παρακαλώ. Πείτε λίγο νερό. Θέλω να πω το εξής. Ότι οι αποφάσεις, αν εμείς δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, φανταστείτε τι έκανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε σχέση με εμάς. Μην ξεχάσετε ότι εμείς υπογράψαμε συμβάσεις οι οποίες υπήρχαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι να κάνουμε, το κράτος έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Επιπλέον, αυτό που λένε δέσμευση, συγγνώμη, πρέπει να το δούμε, να το δούμε. Μήπως σας πειράζει το κλιματιστικό, να το κλείσουμε. Πειράζει, αλλά, να το κλείσουμε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Να το κλείσουμε, να σας βοηθήσουμε. Δεν θα σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα. Να σας πνίξουμε. Ορίστε. Έχει να δούμε αν επηρεάζεται και θετικά αυτό το πράγμα και αν πραγματικά... Υπάρχει καλό δηλαδή σε όλο αυτό. Υπάρχει καλό όμως για τη μέση ελληνική οικογένεια σε αυτό το πράγμα. Κύριε Παυλόπουλε, ο κύριος στόχος στην Ελλάδα είναι να μειωθεί το χρέος έτσι ώστε αυτή η χώρα να μπορεί να λειτουργεί χωρίς να δανείζεται υποχρεωτικά και να ξεχρεώνει το ένα δάνειό της μετά το άλλο. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτεί ένα σχήμα τέτοιο. Που το δάνειο να είναι διαχειρίσιμο και βεβαίως να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα για να αλλάξουμε σελίδα. Κάθε φορά θα είμαστε όμοιροι και θα παίρνουμε δάνειο για να ξεχρεώνουμε το δάνειο και θα μας λένε δεν σας το δίνουμε εάν δεν κάνετε αυτά και αυτά, αυτή η χώρα δεν θα πάει μπροστά. Εμείς λοιπόν στόχο βάλαμε. Εγώ ακούω ότι πάμε για 13 δις ρύθμιση να πάρει η ΜΕΝ του Δουνουτού, η Ευρώπη, να τα κουρέψει και να τα επιμηκύνει και τα λοιπά. Πού τα είδατε, τα ακούτε, πού τα είδατε πουθενά αυτά, ξέρω, έτσι γνώμη. Όχι από την Νέα Δημοκρατία, 13, 20, 25, 30 δις. Μάλιστα, τα υπόλοιπα πόσα είναι. Άλλα 300. Άλλα 300 δις. Ναι, αυτά τα ακούτε. Εμείς προς το παρόν είμαστε υποχρεωμένοι ως κυβέρνηση να διαπραγματευόμαστε όσο το δυνατόν πιο σκληρά και συνεχώς. Προφανώς είναι σοβαρό το θέμα. Τα μέσα για το χρέος δεν τα γνωρίζουμε ακόμα. Θα τα δούμε όταν βγουν και θα δούμε πότε θα βγουν. Είμαστε ακόμη στην πίεση. Εκείνο όμως που γνωρίζουμε είναι ότι το αίτημα νομοθέτησης επιπλέον μέτρων και μάλιστα υποαίρεση δεν είναι μόνο ξένο προς το Ελληνικό Σύνταγμα, είναι ξένο και προς τους κανόνες της δημοκρατίας, είναι ξένο προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, εφημερίδα του Συντακτών, 25 Ιανουαρίου του 2017. Πριν από τρεις μήνες. Τα αντίμετρα τι είναι, κυρία Καλακώστα? Τι μέτρα είναι τα αντίμετρα? Είναι μέτρα υποαίρεση. Είναι μέτρα, δεν είναι. Είναι μέτρα υποαίρεση. Είναι μέτρα υποαίρεση. Το είναι μέτρα. Λέτε ψέματα. Τότε ψέματα. Γιατί η συμφωνία λέει σαφώς ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του 30% πλεόνασμα και πάνω από το πλεόνασμα του 3,5%. Ποιο τα αντίμετρα? Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα σωπαίνω όταν λέμε ψέματα. Αρκετά πια με τα ψέματα. Αρκετά πια με τα ψέματα με αυτόν τον κόσμο που υποφέρει εκεί έξω. Και τον κοροϊδεύετε. Και τον κοροϊδεύετε. Τον κόσμο αυτόν που υποφέρει. Μα δεν είπε η Καρακώστα ότι θα τα εφαρμόσουμε τα αντίμετρα μαζί με τα μέτρα. Το είπατε αυτό, κυρία Καρακώστα, δεν τα άκουσα. Και τα μέτρα και τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν συγχρόνως. Όχι. Είναι ψευδές. Είναι ψέμα. Κυρία Καρακώστα. Είναι ψέμα. Είναι σαν που λέτε ότι φεύγει ο ήλιος τώρα. Ότι λάμπει ο ήλιος. Ενώ έχουμε σκοτάδι. Εγώ, κύριε Λοφέρδο, με τη φωνή σας δεν μπορώ να συναγωνιστώ. Ναι. Αν θέλετε, και εγώ με τα ψέματά σας. Και εγώ με την κοροϊδία σας. Και εγώ με την εξαπάτησή σας. Και ο ελληνικός λαός. Παρακαλώ. Μπορείτε εγώ να θέλω το πείτε να καταλάβω λιγότερα κάτι. Θυμωμένος κυρία, και ήρεμος. Το ίδιο θα πείτε. Σωστό. Εγώ δεν σας είπα κυρία, Έχω λοιπόν να σας πω το εξής. Αν μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Δεν σας σταματάει και κανείς. Σας σταμάτη. Κύριε Λοβέρδε.
Τι παρατήρηση μου κάνεις? Ναι. Δεν δέχομαι παρατήρηση ούτε από σένα ούτε από κανένα. Όχι, στην εκπομπή μου θα δέχεσαι. Ναι, όχι. Δεν θες να μιλάω. Σοπαίνω. Δεν θες να μιλάω. Δεν θα σοπαίνω. Αλλά παρατήρηση δεν δέχομαι. Σοπαίνω. Να σου απαντήσει. Σοπαίνω. Να σου απαντήσει. Σοπαίνω, αλλά παρατήρηση δεν δέχομαι. Από κανέναν. Παρακαλώ. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει κάνει μια συγκεκριμένη ανάλυση και έχει δώσει και δείγματα για αυτή την ανάλυση της. Ενώ όλοι προϋπολόγιζαν ότι εμείς θα έχουμε ένα πλεόνασμα της τάξης του 0,5%, εμείς καταφέραμε να έχουμε ένα πλεόνασμα στο 16 του 4,2. Κυρία, δηλαδή, κυρία Καρακώστα, πολλές φορές επιπλέον πολύ. Να τελειώσω. Και εγώ θα σας απαντήσω. Yeah, δεν με αφήνετε. Μα δεν το απαντάτε. Δεν με αφήνεστε. Τελείωσα τη φράση. Παρακαλώ. Έβαλα τελεία. Παρακαλώ. Λοιπόν, ηρεμήστε. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε δεδομένο ότι αυτό το πλεόνασμα που απαιτείται και που είναι το 3,5% θα το έχουμε, είναι δεδομένο. Άρα είναι δεδομένο, ναι, και ότι τα δύο μέτρα θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα. Α, αυτό. Αυτός είναι ο συλλογισμός. Βεβαίως. Ότι τα δυο το έχουμε στην κολότσια επί εμείς το πλεόνασμα το 3,5 και άρα μην σας νοιάζει. Θα τα εφαρμόσουμε. Και η πολιτική μας ανάλυση. Και τα οικονομικά μας ανάλυση. Η συμφωνία πάντως λέει ότι μόλις πιάσουμε τότε ενεργοποιούνται. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Λοβέντας που σας λέει. Δεν θα εφαρμοστούν μαζί. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν για να πιάσουμε το πλεόνασμα. Και όταν το πιάσουμε το πλεόνασμα θα εφαρμόσουμε τα αντίμετρα. Όχι. Διότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν αφού θα έχουμε πιάσει το πλεόνασμα. Συγγνώμη, το 3,5. Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Ακούστε και λίγο καμιά φορά. Το 3,5 θα το πιάσουμε στο 18. Ναι. Τα μέτρα εφαρμόζονται από το 19. Ναι. Πώς σας προκύπτει αυτό? Ποιο πράγμα? Αυτό που λέτε, ότι εφαρμόζουμε τα μέτρα για να πιάσουμε το πλεόνασμα. Αυτό είναι άλλος χρόνος. Μάλιστα. Τέλεια. Το ένα είναι 18 και το άλλο 19. Άρα λοιπόν λέτε ότι ούτε τα μέτρα θα τα εφαρμόσουμε αν έχουμε πιάσει τα μέτρα πλέον. Όχι, δεν είπα. Τα μέτρα εφαρμόζονται ανεξαρτήτως οποιαδήποτε πλεονάσματος. Εάν μάλιστα το 2018 δεν πιαστεί το 3,5, θα ενεργοποιηθεί και κόφτης. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό λοιπόν είναι αλήθεια. Ορίστε, λοιπόν, κύριε Γιακουμάτε, παρακαλώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά, συγκινούμε. Με τι? Μιλάει η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ, η εκπρόσωπος. Ναι. Κάνει ένα διάλογο πικ-πονγκ με τον κύριο Λοβέρδο. Ναι. Με συγχωρείτε, εμείς είμαστε καλεσμένοι, κύριε Λοβέρδο, κύριε Παυλόπουλε. Ναι, ναι. Έτσι, δεν είναι εδώ να μας υποκαταστήσετε, ναι, και να κάνετε. Τι, κάνουμε εδώ 20. Είναι μία ώρα και ναι, κάνουμε και περιμένω να ακούσω το διάλογο Λοβέρδου. Να τελειώσει. Να τελειώσει. Δεν είναι έτσι. Ελάτε κάνετε. Όχι, δεν κάνω εγώ. Εσείς να προστατεύσετε τους καλεσμένους σας. Θα προστατεύσετε τους καλεσμένους. Παρακαλώ. Και πάω στην ουσία τώρα. Συγγνώμη, κύριε Γιακουμάτο, δεν φταίω. Δεν αντέχει ο κύριος Λοβέρδος. Το θέμα είναι ότι φταίει. Ελάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι, κυρία Καρακώστα, να μην αποκολλήσουμε. Το θέμα είναι ότι αντέχει ο κύριος Λοβέρδος. Κύριε Παυλόπουλε, το θέμα είναι ότι είναι τερατώδη τα ψέματα. Γιατί είναι τερατώδη? Να σας πω γιατί. Μόνο την τελευταία δήλωση Τσακαλώτου, ότι αν πάει κάτι από 9.000 το αφορολόγητο, εγώ θα παρεθώ. Μήπως το λέω εγώ? Δεν το είπε και ο Τσακαλώτης. Ναι, έτσι. Δεν το κάνει δήλωση ξεκάθαρη. Ναι, το είπε. Σε λέει ένα μικρό δείγμα ψέματος. Τα μέτρα όμως, κυρία Καρακώστα, ένα μικρό δείγμα. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Δηλαδή, πού φτάσαμε, πού ζούμε. Έχουμε πάθει αμνησία όλος ο λαός. Ναι. Ξεχάσαμε τη 13η σύνταξη, 14η σύνταξη, ξεχάσαμε το 751, ξεχάσαμε. Και τώρα σου λέει δεν κόβουμε σύνταξη. Το λέει ο Κατρούγκαλος, να πάρετε χιλιάδες μούτζες και χιλιάδες σημειωματάκια πόσο έχουν πέσει συντάξει. Πόσο έχουν πέσει συντάξει. Ναι, λέει, και δεν φτάνει αυτό. Κώστα, και δεν φτάνει. Δεν συγκρίνονται, ναι, τα ποσά. Ναι, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχουν πέσει συντάξει πάρα πολύ. Σα ακούει ο κόσμο και κάνετε και ρεπορτάζ να το δείτε. Πάρα πολύ. Και σα λέω το εξή τώρα. Αυτό το 1,8 1% του ΑΕΠ που θα πει στη συντάξη δεν είναι γεγονό. Δεν είναι χρήματα, τι είναι. Ρούβια είναι. Χρήματα. Ευρώ είναι. Τα προσθέσαμε. 1,8 και 1,8 για τα φορολόγητο. Και ρωτώ. Και, θα έχουμε λέει 3,6 δις το 19 και μισό δις το 18. Αυτά όλα είναι απέμαξη του ελληνικού λαού. Και δεν θα σας πω ότι έμεινε το πλεόνασμα αυτό. Είναι 7,5 δισεκατομμύρια, κύριε Παυλόπουλε. Γιατί δεν μας εξηγούνε τι γίνεται με αυτά. Πήγαν στο δάνειο όλα, πήγαν τα χωριολύσια και ο Σαμαράς δεν είχαμε πλεόνασμα εμείς. Μοιράσαμε το ελάχιστο κείμενο εισόδημα, ναι, σε 13 Δήμους. Ναι. Τώρα εδώ, τι λέει ο κ. Ναι. Μητσοτάκη. Σας είπε. Σας είπε. Ο κ. Τσακαλώτος είπε στον κ. Μητσοτάκη σήμερα: αν θες να γίνεις πρωθυπουργός, μάθε πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν θέλει να είναι υπουργός, να μην μπορώ να εγγράψω, λέει. Μιλάει ο αρχιψευταράς. Δεν μπορώ να εγγράψω, λέει. Ακούστε. Τις παροχές του υπολογισμού του 17. Αυτό είναι του 16.
Του 16 είναι πλεόνασμα. Ναι. Του 16. Ναι. Μπορεί κάλλιστα λοιπόν από το 16 το 0,5 να δώσει. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για 780. Δεν μπορεί να είναι να το δώσει. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 17. Μα το λέει αυτό. Με συγχωρείτε. Μα ο υπουργό οικονομικών δεν είναι παιδιά. Τι είναι αυτά που λέει. Λέει τι είναι ο Πάπα είναι. Είναι ένα αντιψεύταρο του κερατά. Μου επιτρέπετε. Δεν έχει ποτέ αλήθεια ο Τσακαλώτο. Ποτέ δεν έχει ποτέ αλήθεια. Δεν έχει ποτέ αλήθεια. Μου επιτρέπετε. Ποτέ δεν επιτρέπω. Τι είναι αυτά που λες, να πιστεύει τον Τσακαλώτο. Εγώ ειλικρινά ούτε καθηγητής πανεπιστημίου είμαι στα οικονομικά και ομολογώ ότι το παρακολούθημα το δικό μου αφορά την επικαιρότητα. Όταν είχε μπει το ζήτημα γιατί σπεύσατε να δώσετε τη 13η σύνταξη, το επιχείρημα ήταν αυτό που λένε και σήμερα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος και το ομολογώ. Λέω όμως ότι το ίδιο πράγμα είχαν πει με το επίδομα που το βαφτίσανε 13η σύνταξη, ότι το δίνουν γιατί του χρόνου είναι μια όψη, δεν θα μπορούν. Είναι μια όψη αυτή. Η άλλη όψη είναι. Εγώ θέλω να προσθέσουν. Δεν ξέρω είναι σωστό. Η μία όψη είναι αυτή. Η άλλη όψη είναι ότι θέλουν να προσθέσουν το πλεόνασμα, τα 7,5 δις στον προπολογισμό του 17 για να ξανακάνουν πάλι πάνω από το 30%. Εγώ, ναι, εγώ, λέω το εξής, εγώ λέω το εξής. Ναι. Αυτά είναι τερτύπια διοικητικά διαχειριστικά. Εγώ λέω κάτι και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Το 0,5. Δηλαδή από τα 7,5 δις. Τονίζω, 7,5 δις. Ναι, 800 είναι, εκατομμύρια. Το έχει βάλει στην άκρη. Πόσα να δώσει τα 780 εκατομμύρια. 780 εκατομμύρια και είναι μια ανάσα. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό να πάνε τα παιδιά, όλα τα παιδιά, σε ευρωπαϊκού σταθμού. Δεν είναι σημαντικό. Τι στοιχίζει αυτό, 180 εκατομμύρια. Το δεύτερο. Ο φόρος στο κρασί πήγε για να πάρουμε 55 εκατομμύρια εγγεγραμμένο στον προπολογισμό και έχουμε πάρει 4 έχει υπόψη. Πάει προς κατάληψη, ακούω. Να, μπράβο! Αυτό ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρίτον, λέμε στους αγρότες να μην έχουμε μεγάλο κόστος αγροτικής παραγωγής από το 20 να πάει στο 13. Ναι. Να συμφωνήσουμε. Ναι. Και μείωση του ΕΦΙΑ 20%. Αυτά είναι απλά πράγματα τα οποία είναι 780 εκατομμύρια από τα 7,5 δις, το ξανατονίζω. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι διαχειριστικό, είναι λογιστικό? Όχι. Είναι ανθρώπινο. Ταλαιπωρείται ο Έλληνας πολίτης και μου ακούγω τις μπουρδες. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω ένα ακόμη επιχείρημα δικό σας. Ποιο? Ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Έφερε τα χειρότερα μέτρα με μοναδικό στόχο να μείνει στην εξουσία. Πώς γίνεται να φέρνει το χειρότερο πακέτο μέτρων λοιπόν, και να έχει στόχο να παραμείνει στην εξουσία? Αν θες να κάνει μια ανάλυση, ας πω το εξής. Στόχος στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ είναι η φτωχοποίηση των Ελλήνων. Έχουμε φτάσει 1.350.000 ακραία φτώχεια και πάμε για να μεγαλώσουμε τη φτώχεια. Δηλαδή, θα χαρεί πολύ, θα είναι ευτυχισμένο σε αυτή τη φιλοσοφία του. Το DNA. Ο Έλληνας δεν είναι των 700 ευρώ. Αυτό είναι ο στόχος. Γι' αυτό και κατέβασε το αφορολόγητο στα 450 ευρώ του βάζει φόρο. 450 ευρώ το μήνα και θέλει, ξέρετε, χτυπάει την επιχειρηματικότητα. Κλείνει, βάζει λουκέτα, φορολογεί, υπερφορολογεί, ληστεύει τον μικρομεσαίο. Τελείωσε. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ναι. Απευθύνεται στη φτώχεια. Άρα θέλει να φτωχοποιήσει όλο τον λαό. Αυτοκτονεί πολιτικά. Άρα αυτοκτονεί πολιτικά. Όχι. Αλλά θέλει από εκεί μέσα από τη φτώχεια μέσα να κάνει την αδερφή Τερέζα και να μοιράζει κοινωνικά σίτια. Και να δίνει επιδόματα των 200 ευρώ. Να μας κάνει επέτες. Να μας κάνει επέτες. Μάλιστα. Και να λέμε δόξα τω Θεώ μαζί να κουμπάμε τη ψωμί. Που πάμε στο κοινωνικό πρωτοβουλίο με τζαντούλα. Αν αυτό είναι. Αυτό είναι ο στόχο του. Αλλά εμένα δεν μπορούν να αναπτυχιάζουν. Όποιο με βγάλει στο συσίτιο, λέω. Θα πάει μαύρο. Αυτή όμως που βγαίνει. Δεν θα μου δώσει επίδομα για το ευχαριστώ πολύ ότι φίλησε το χέρι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Αυτό λέω δυστυχώς. Εγώ. Λέει η λογική. Εμένα. Αυτό που λέει η λογική μου. Ότι όποιος μου κλείσει το μαγαζί, όποιος με καταστρέψει οικονομικά και έχω καταστρέψει και πριν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τις δικές σας ημέρες είχαμε ανθρωπιστική κρίση. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε συσίτια. Τι άλλο είχαμε. Πάρτι είχαμε. Καμία σχέση. Τα κοινωνικά σύνταγμα που είναι τώρα δεν πήγα ποτέ. Και σου λέω και κάτι. Α, ότι ο αριθμός κατάσταση έχει αυξηθεί τη φτώχεια. Τούτη εδώ είναι καλή. Τούτη πάντα υπήρχε. Τούτη εδώ δεν πάνε καλά. Τούτη πάντα υπήρχε. Ακραία φτώχεια. Ναι. Και τέτοια αύξηση δεν υπήρχε. Ορίστε, κύριε Δέλη, παρακαλώ πολύ. Και με βάση τα όσα ακούστηκαν στον τελευταίο διάλογο, νομίζω ότι η φράση «το κράτος έχει συνέχεια» τα λέει όλα. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο κύριος Μητσοτάκης όταν κάνει υποκριτική κριτική στα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει, όπως ο ίδιος δηλώνει. Όχι, όχι. Αν εκλεγεί. Να μην με διακόψει. Όχι, όχι, είναι λάθος. Μα μην έρθει ο Μητσοτάκης. Να με ακούσει. Μα κάνεις λάθος. Να με ακούσει. Δεν θα τα στηρίξω τα μέτρα. Δεν θα τα εφαρμόσω παραπάνω από εσά. Όχι, μου λες τώρα. Μην ερμηνεύσει το Μητσοτάκη, ερμηνεύσει το κουτσούμπα. Μίλα για το κόμμα σου.
Εγώ δεν... λέω τις δηλώσεις του Μητσοτάκη έτσι όπως τις έχω δεν ακούσει έκανε... πάρα πολλές φορές. Δεν θα τα εφαρμόσουμε. Τη συνέχεια του κράτους λοιπόν που δηλώνει συνεχώς ο κύριος Μητσοτάκης. Σοβαρά, μέχρι εκεί, ναι. Όταν κάνει υποκριτική κριτική στα μέτρα που δεν θα ψηφίσει αλλά θα εφαρμόσει. Δεν θα τα εφαρμόσει. Γιατί το αυτό λέει. Τα ίδια ακριβώς φράση ακούμε τώρα τελευταία και από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ακούσαμε και απόψε από την κυρία Καρακώστα όταν δήλωσε ότι τι να κάνουμε, το κράτος έχει συνέχεια, εφαρμόσαμε και εμείς εκείνες τις συμβάσεις που είχαν συνάψει οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, κύριε Παυλόπουλε, που συνεχίζεται, της αντιλαϊκής πολιτικής και από τα δύο κόμματα και από τις δύο συγκυβερνήσεις, γι' αυτό και πάει σε ρί κορδόνι σε βάρος του λαού. Τι έχουμε τώρα, έχουμε το κλείσιμο, έχουμε την τεχνική συμφωνία της δεύτερης αξιολόγησης, του τρίτου μνημονίου. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης με το επόμενο πακέτο μέτρων. Αυτό γνωρίζουμε εμείς. Μια δεύτερη αξιολόγηση που έρχεται όχι μόνο με ένα πάρα πολύ βαρύ πακέτο μέτρων δημοσιονομικών. Δεν είναι μόνο δηλαδή, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι ασήμαντο, ίσα ίσα, το φορολογικό, το να μειώνεται, δηλαδή το να επιβαρύνεται κάθε λαϊκός άνθρωπος με 600 ευρώ επιπλέον φόρο το χρόνο, το να μειώνονται οι συντάξεις κατά 200-300 ευρώ το μήνα. Είναι και οι λεγόμενες διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες έχει ανάγκη το κεφάλαιο, όπως είναι η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Και εδώ να θυμηθούμε λιγάκι τα ποτέ την Κυριακή, εκείνα τα κολοκοτρονέικα και τα ηρωικά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή μονάχα οι δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ είναι αυτές που παλεύουν για τη διατήρηση της κυριακάτικης αργίας. Και είναι βεβαίως και οι ιδιωτικοποιήσεις. Ας μην το προσπεράσουμε αυτό. Μιλάμε για το 40, για την εκποίηση, για την παραχώρηση, για την ιδιωτικοποίηση του 40% των λιγνητικών μονάδων. Και ανοίγεται και ένα παραθυράκι και για την εκποίηση, την ιδιωτικοποίηση και των υδροηλεκτρικών μονάδων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι περισσότερο από απλά δημοσιονομικά μέτρα. Μια αξιολόγηση η οποία θα πυροδοτήσει ένα μπαράζ νομοθετημάτων αντιλαϊκών, οι αρχές γενομένες από το πολυνομοσχέδιο που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Και το ζήτημα είναι, τι κάνει ο κόσμος, κύριε Παυλόπουλε? Παρακολουθεί? Γιατί κόσμος, όσο παρακολουθεί ο κόσμος, κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε, ο κόσμος όσο φταίει. Παρακολουθεί, ο κόσμος σηκώνει θα σας πω, το βράχο στην πλάτη και πηγαίνει. Γιατί όσο παρακολουθεί ο κόσμος και διακατέχεται από αισθήματα αναμονής, τότε παίρνει θάρρος και η σημερινή συγκυβέρνηση και οι άλλοι και αρχίζουν να καλλιεργούν όχι μονάχα την ανοχή με στόχο την υποταγή αυτού του κόσμου σε αυτή την πολιτική, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό, αλλά ακούσαμε προχθές να δηλώνει και ο πρόεδρος της Βουλής ότι αυτή η αναμονή και η ανοχή μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε προσδοκίες. Και σε τι προσδοκίες? Σε παροχές ψίχουλα, σε παροχές πτωχοκομείου, να συνηθίσει δηλαδή και να είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος ο οποίος θα παίρνει 400 και 450 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Με το επίδομα αλληλεγγύης, με το επίδομα ανεργίας, κύριε, με το ότι τα μισά παιδιά, και εμείς λέμε γιατί όχι όλα να έχουν σχολικά γεύματα, όλα. Προφανώς. Γιατί τα μισά? Προφανώς. Μονάχα. Προφανώς. Είναι λοιπόν μια εκπαίδευση στη φτώχεια, κύριε Παυλόπουλε. Είναι μια εκπαίδευση στη φτώχεια, αξιοποιεί τις μειωμένες απαιτήσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μάστορα σε αυτό, να μειώνει κι άλλο τις απαιτήσεις του κόσμου με την πολιτική του και να του λέει ότι τώρα και αργότερα δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Περίμενε την ανάπτυξη όταν και όποτε έρθει, μπας και πάρεις και κανένα. Κύριε Δανέλη, θα έρθω σε εσάς αμέσως μετά τις τηλεθεατές. Στον τρίτο γύρο θα ξεκινήσω με εσάς. Ο κύριος ή η κυρία Βοριά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Παπακώστα. Παπακώστα δεν έχουμε απόψε. Τι είναι η Καρακώστα? Α, Καρακώστα έχουμε. Ναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο, καταλάβατε. Η μία είναι Νέα Δημοκρατία, η άλλη είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι κόμμα επιλέγετε? Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ, ήθελα να απευθυνθώ. Έχω χάσει τον άντρα μου πριν 3,5 μήνες και ακόμα δεν έχω πάρει τα λεφτά της κηδείας. Πάμε στο ταμείο και μας λένε είναι το ΕΦΚΑ, είναι έτσι. Πού είναι το πλεόνασμα που λένε? Δηλαδή μας έχουν κάνει κακομύριδες. Εγώ δεν μπορώ να γυρεύω από τα παιδιά μου, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ δεν έχω άλλους σπόρους ζωής εδώ. Χρωστάω δάνεια, χρωστάω... τώρα τι να σας λέω. Βλέπω και τον κύριο Γιακουμάτο που κελαϊδάει. Τόσα χρόνια κελάιδαγε. Είπαμε να βάλουμε τους άλλους. Άμα και οι άλλοι τα ίδια είναι. Δεν τα έξω τα κηδεία στα πέρα τόσα χρόνια.
Ναι, γιατί τώρα σε 15 μέρες. Όχι, σε 15 μέρες. Τώρα 15 μέρες. Κυρία Μακάβρη, είστε τώρα τη γυναίκα, έχει τον πόδο, σα παρακαλώ. Κυρία Βορειά, σα ευχαριστώ. Ο κύριο Δελή. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Και στους παρεδισκομένους. Καλησπέρα σας. Η κυρία Καρακώστα, θα σας πω κάτι. Είχα πει στην προηγούμενη μια εκπομπή είχα βγει πριν παλιότερα και είχα πει πώς θα διακρίνουμε τον έξυπνο, τον εμπόριο και τον βλάκα. Ο έξυπνος ζητάει συγγνώμη, ο εμπόριος δικαιολογείται και ο βλάκας επιμένει. Και θα σας πω για να κάνει μάθημα και στους άλλους βουλευτές. Ναι, αρκεί να μην είστε προσβλητικός, κύριε Δελή. Κύριε Δελή, με ακούτε? Παρακαλώ. Αρκεί να μην είστε προσβλητικός, σας παρακαλώ πολύ. Άλλο πράγμα η αυστηρή κριτική, άλλο πράγμα οι προσβολές. Ποτέ στη ζωή μου δεν το έχω κάνει αυτό. Ελάτε, παρακαλώ. Ο κύριος Μητσοτάκη, αυτό το λέω χάρη, αστειευόμενος δηλαδή, και σοβαρολογώντας, ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό ήταν η προηγούμενη. Ο κ. Τσοτάκης είπε στον Αλφα, είχε πει στον Αλφα ότι γιατί δεν δίνει τώρα ο Τσίπρας ένα μέρισμα από το 4% που βγήκε. Ναι. Ενώ τα Χριστούγεννα έλεγε στον Τσίπρα γιατί τάλωσες και γι' αυτό και δεν ψήφισε. Το δεύτερο, ήθελα να πω κάτι. Του λένε και στα κανάλια που βλέπω, σε όλα τα κανάλια και στο δικό σας, και ο κ. Ροβέρδος, ο υπουργός Ροβέρδος, αλλά και ο δικός σας κύριος Ροβέρδος και οι άλλοι βουλευτές και οι δημοσιογράφοι ρωτάνε αστειευόμενοι, δείτε, και τρολάροντας τον κούτο, λέει το κύριος, ο κύριος Τσακαλώτος, γιατί δεν παρετείτε, ναι, που είπε ότι θα παρετηθεί. Και εγώ του λέω του κύριου Τσακαλώτου, όπως λέω και της κυρίας Καρακώστα, να λέει στην καθηγωπή, εγώ είπα ότι όταν θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα, βλάκες είστε. Το 2020, αν θα γίνει, θα παραιτηθώ. Ευχαριστώ, κύριε Δελή, και ευχαριστώ και ο κύριος Τσακαλώτος για την διέξοδο που το βρήκατε. Η κυρία Σκαρμούτσου, παρακαλώ. Ναι. Κυρία Σκαρμούτσου, κλείστε την τηλεόραση, ναι, να συνεννοηθούμε. Ναι. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Παυλόπουλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πήρα να σας πω, ναι, ότι είναι ντροπή να βρίζω στη τηλεόραση και να μην ξέρουν τι τραβάει ο ελληνικός λαός. 4 παιδιά άνεργα, έναν άντρα με κεφαλικό, με Πάρκινσον, με 400 ευρώ ενίκιο. Πώς ζούμε, κύριε Παυλόπουλε? Η Νέα Δημοκρατία έκοψε τις συντάξεις, τα δώρα, τους μισθούς, σύνταξη πολυτέκνων. Πού είναι, κύριε Παυλόπουλε, που φωνάζει ο κύριος Γιακουμάτος? Τις συντάξεις τους τις κόψανε? Τους μισθούς τους που παίρνουν τους διπλούς και τους τριπλούς, που τρώμε από τα σκουπίδια, έσχος, κύριε Παυλόπουλε. Λυπάμαι για το κράτος που ζούμε. Σας ευχαριστώ. Το 2014 βέβαια εφαρμόσαμε το ελάχιστο κείμενο εισόδημα, ναι, που μπορούσε να καλύψει ανάγκες. Η κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ, καλησπέρα σας. Μάλιστα. Ελάτε. Κύριε Παυλόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου. Ελάτε. Ήθελα να πω εκεί στους κύριους βουλευτές και τα λοιπά. Λόγω κυρίας το 2011 έκανα μια επιλογή σύνταξης. Εγώ δημόσιος υπάλληλος, έχασα τη δική μου. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα κάτω και κάτω η σύνταξη. Μείνανε τα επικουρικά μόνο τα δικά μου, τα προσωπικά, το προσωπικό μου. Το 150 ευρώ πήγε στα 17 ευρώ. Το μετοχικό ταμείο στρατού από 300 του συζύγου μου το πήγανε στα 80. Υποχρεώσεις, έμφυα και τα λοιπά, όλα μαζί. Η κυρία που είναι δίπλα σας έχει καλό μισθό. Εμείς όμως και τις μεταθέσεις μας είχαμε και τα έπιπλα μας τα σπάσαμε όλα και η σύνταξη κομμένη. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Να είστε καλά, κύριε Παπαδοπούλου. Ο κύριος Αντωνίου, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Παπαδοπούλου. Είστε πολύ καλός. Ξεχωρίζετε τις εκπομπές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τα καταστήματα. Ναι. Είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ την Κυριακή. Ναι. Από ποτέ την Κυριακή πήγαμε στις όλες τις Κυριακές. Και μιλάνε για τουριστικές περιοχές να ανοίξουν τα καταστήματα. Τα σπάτα, τι τουριστική περιοχή είναι? Θα πάνε οι τουρίστες να ψωνίσουν κανένα ψυγείο εκεί πέρα? Γιατί δεν λένε ότι ό,τι θέλει ο Μπούμπολες θα το κάνουμε? Ναι. Η διόδια θέλει, διόδια. Το MacArthur Outlet που είναι δικό του, να το κάνουμε. Όλα δικά του.
Κολοτούμπες, κολοτούμπες. Ο Πετρούνιας δεν πιάνει πάντα μπροστά τους. Καλό βράδυ, κύριε Δονίου. Ο κύριος Σοφούλης. Αφήστε τον Πετρούνια ήσυχο. Εκεί το παλικάρι. Ελάτε, κύριε Σοφούλη. Κύριε Σοφούλη, είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ, όσον αφορά έχω ένα δάνειο στην Αγροτική Τράπεζα. Και θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα γίνουν οι κατασχέσεις, γιατί είμαι στο κόκκινο. Και θα ήθελα να ρωτήσω πότε περίπου αυτές οι κατασχέσεις θα γίνουν. Τι γίνεται με αυτό το θέμα της αγροτικής. Κύριε Σοφούλη, δεν μπορώ να έχω εικόνα το πότε θα γίνουν οι κατασχέσεις για τα δάνεια της πρώην αγροτικής, αλλά κύριε Μουζάκη, φαντάζομαι δεν μπορείτε να έχετε μια άποψη. Δεν έχω άποψη, συγγνώμη. Είναι πρώτη κατοικία. Κύριε Σοφούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη κατοικία βγαίνει, κυρία μου, και πρώτη κατοικία βγαίνει. Πρώτη κατοικία και όλα στοιχεία. Όλα βγαίνουν τώρα πια, τα δίνουμε όλα. Καλό βράδυ, κύριε Σοφούλη. Πάμε διάλειμμα, παρακαλώ. Επιστρέφουμε. Ο κύριος Δανέλης έχει το λόγο. Παρακαλώ πολύ. Σύντομες τοποθετήσεις να προλάβετε όλοι. Ελάτε. Ένα τηλεγράφημα. Νομίζω ότι έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει. Τώρα. Βεβαίως είμαι ο μικρότερος, αλλά έχω μιλήσει και το λιγότερο χρόνο. Σαφώς. Όταν ο καθένας από εσάς μετράει τον χρόνο που τοποθετείτε στην εκπομπή, αλήθεια σας το λέω με μουρλένι. Ελάτε τώρα. Κάνουμε το σχόλιο. Το γενικό σχόλιο. Μοιραίο είναι ότι τα δύο πρώτα κόμματα θα έχουν τον μεγαλύτερο χρόνο. Μα το αποδείχτηκα. Αναγκαστικά. Τώρα καλά το πας. Με χιούμορ αποδέχτηκα τη μοίρα του μικρού. Και αλλά δεν πρέπει να εκφραστούμε. Στην ηλικία νόμιζα εγώ, κύριε Δανέλη. Εγώ ως μικρότερος στην ηλικία. Ως μικρότερος. Δεν το σχολιάζω αυτό. Ήμουν πολύ. Λοιπόν. Πώς το λένε αυτό. Σεμνός. Απέναντι στον κύριο Λοβέντο που. Επί των σοβαρών ζητημάτων. Νομίζω ότι το γενικό μου σχόλιο είναι ότι τα λάθος μέτρα ήρθαν εξαιτίας της λάθος διαπραγμάτευσης. Και ο χρόνος μετρούσε σε βάρος μας. Θα ήταν πολύ λιγότερα και πολύ λιγότερο επώδυνα τα μέτρα αν είχαμε κλείσει όπως έπρεπε. Με ένα χρόνο καθυστέρηση, από τον οποίο χρόνο στην κυβέρνηση οφείλεται το πολύ μεγαλύτερο διάστημα, γιατί για να είμαστε δίκαιοι θα πούμε ότι το τελευταίο διάστημα η κολλησιεργία είναι από τους εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στον οποίο την κόντρα βρεθήκαμε βεβαίως και αυτή επιδείνωσε και επιδεινώνει ακόμα την κατάστασή μας. Θέλω όμως το χρόνο μου να σχολιάσω ένα μείζον ζήτημα, όπως αποδεικνύεται από την ευαισθητοποίηση των τηλεθεατών, αλλά και από αυτά που ζούμε και που ακούμε. Με το ασφαλιστικό, με το συνταξιοδοτικό. Εάν είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουμε να πάψουμε να μην θέλουμε να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα και να απομακρυνθούμε από την υποκρισία, θα πρέπει να συνεννοηθούμε, κύριε Παυλόπουλε, ότι το πανί βραχή δεν βγαίνει, όπως λέει ο λαός. Δεν είμαστε στη θέση που είμαστε κάποτε. Και δεν θέλαμε να δούμε ότι σπρώχνοντας τα μέτρα για το μέλλον δεν θα το βρούμε αυτό το μέλλον. Μας βρήκε όμως αυτό το μέλλον. Το 2009, πριν μπούμε δηλαδή στη χρεοκοπία, το 25% του χρέους οφείλεται στη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού, των φορολογουμένων δηλαδή των Ελλήνων πολιτών, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τη δεκαετία του 2000, από το 2000 μέχρι το 2010, κόστισε 210 δις στους φορολογούμενους, κόστισε το ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Σήμερα οι συντάξεις που μειώνονται συνεχώς και που βεβαίως δεν μπορούν οι άνθρωποι που είχαν κάνει και το σχεδιασμό ζωής και με τα νέα προβλήματα που η κρίση τους προσέθεσε, δεν μπορούν να τα αποκριθούν με τις χαμηλές συντάξεις. Θα μειωθούν κι άλλο. Όμως, και θα μειωθούν κι άλλο. Κι άλλο θα μειωθούν. Όμως οι συντάξεις δεν μπορούν ακριβώς. Η σχέση εργαζομένων. Όσο δεν αυξάνεται η σχέση εργαζομένων. Η σχέση εργαζομένων με συνταξιούχους είναι 1,4%. Και δεν θα έχει να κάνει. Άρα και με τον κακό υπουργό εργασίας που τις μειώνει, τον κακό υπουργό. Θα έχει να κάνει. Η σημερινή εργαζόμενη. Προσέξτε το χειρότερο. Οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν πρόκειται να πάρουν συντάξεις. Και αυτό είναι πολύ χειρότερο. Και η διαγενειακή δικαιοσύνη δεν μας απασχολεί και δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Άρα, κλείνω. Δηλαδή, βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Όχι, κλείνω λέγοντας ότι αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι ως πολιτικό σύστημα και αν θέλουμε να συνοηθούμε και με την κοινωνία λέγοντας την πραγματικότητα, πρέπει σε συνεννόηση μεταξύ μας και σε επαφή με την πραγματικότητα να δούμε πώς κάνουμε μια γνήσια
δίκαιη και βιώσιμη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Αλλιώς θα πηγαίνουμε από μείωση σε μείωση. Δεν συμφωνώ. Διότι οι πόροι. Η πραγματικότητα που πρέπει να πείτε στην κοινωνία είναι ότι ως πολιτικό προσωπικό έχετε αποτύχει παταγωγός. Εσείς δεν κυβερνάτε. Στο να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας. Ρε παιδιά, ανοίξτε μας δουλειές, θα δουλέψουμε. Γι' αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό το ζήτημα λοιπόν είναι πώς δημιουργούμε προϋποθέσεις. Πώς δημιουργούμε προϋποθέσεις παραγωγής πλούτου που θα φέρουν και στέρεες θέσεις εργασίας. Και θα αλλάξουν και οι σχέσεις. Πάντως κάποια στιγμή. Το πολιτικό προσωπικό κρίνεται για τις επιλογές του. Βεβαίως. Και για τις επιδόσεις του. Και εγώ ξέρω ότι όταν δουλεύω σε μια εταιρεία, κρίνομαι, κύριε Δανέλη. Αν κάνω τη δουλειά μου ή δεν την κάνω. Yeah. Αν δεν την κάνω, μα δεν διαφωνούμε, έτσι είναι. Θα φάμε το χρόνο. Αυτό είναι η αξιολόγηση. Θα πρέπει να μιλήσει η αριστερά. Όχι, όχι, αφήστε τη διαδρομή. Δηλαδή, κοιτά την αριστερά και πα σε μένα. ΚΚΕ. Δεν μου λέτε απόψε θα με μπουδάνετε. Τι καταλαβαίνω. Μου ζητήσετε το λόγο. Πείτε το, παρακαλώ. Ορίστε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Όταν εμείς ούτε τα μέτρα ούτε τα αντίμετρα θα ψηφίσουμε. Ένα. Δεύτερον. Ναι. Δεύτερο. Άστο για το δεύτερο. Ναι. Εμείς τα μέτρα αυτά δεν μας δεσμεύουνε. Ο κ. Μητσοτάκης, ο Κυριάκος. Είπε το εξής. Εγώ στο λέω και ο Μητσοτάκης το έχει πει. Το λέω ο κ. Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, ο αρχηγός της Δημοκρατίας. Ναι. Λέει. Εμείς μας δεσμεύουν γιατί έχει συνέχεια το κράτος. Οι στόχοι. Οι στόχοι λέει λοιπόν 1,8. Ναι, έτσι. Ναι. Εάν εγώ αυτό το 1,8 το βρω από μίσου να πάνω να πω άλλα, σταματάω τη μείωση των συντάξεων. Άρα λοιπόν δεν δεσμεύεται. Και το λέω δημόσια στους τηλεθεατές. Δεν δεσμεύεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέτε είναι ούτε σε διαστημικό σενάριο. Γιατί το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Γιατί το λέω και δεν κατάλαβα. Γιατί είτε εσείς το 19 και το θεατρολογείτε και θα καλούμαστε να πούμε. Θα εφαρμόσουμε αυτό, γιατί δεν το εφαρμόσουμε. Θα πάτε εσείς στο Σόιμπλε τότε και να του πείτε ή θα εγώ τώρα αλλάζει το στόχο. Κύριε Παυλόπουλε, δεν αλλάζει στόχο. Το 1,8 το 1,8. Και πότε θα προλάβει το βρούμε. Αλλά πότε θα το βρούμε. Μα τα πάνε και άλλο. Το δεύτερο. Έτσι είναι ακριβώς. Οι στόχοι είναι. Δεν στόχοι στο ασφαλιστικό πρέπει να μειώθει κατά 1,8. Πώς δεν είναι έτσι. Και να πει κάτι άλλο. Κύριε Γιακουμάτο, επιτρέψτε μου, απλά δεν είναι έτσι. Γιατί αν θέλετε να σας πω γιατί δεν είναι έτσι, διότι αυτή τη φορά η απέτηση και επικαλούμε και το Γιάννη που κάνει και αυτός οικονομικό ρεπορτάζ όπως και εγώ όσο μπορούμε. Μείωση 1,8 του ασφαλιστικού. Ακριβώς. Το 1,8 από το ασφαλιστικό. Και εγώ αυτό δεν λέω. Και το 1,8 λοιπόν από τη φορολογία. Να σα απαντήσω λοιπόν. Στο μνημόνιο δεν είναι αυτό. Στο μνημόνιο δεν είναι. Δεν είναι στο μνημόνιο που ψηφίσατε. Λέμε αποτελεσματικά και δεν καταλαβαίνω. Κύριε Κουνταλάκη, ακούστε. Το 1,8 από το ασφαλιστικό. Ξέρετε, το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο αυτό που και ο Δανέλης ότι πληρώνει το κράτος 250. Εμείς κάναμε ένα βασικό λάθος ουσιαστικό. Που πουθενά στον κόσμο δεν μετράνε τη σύνταξη με τον εργασιακό βίο. Μετράνε με τα όρια ηλικίας. Εμείς μέχρι σήμερα που μιλάμε όλα έχουμε 52 χρόνων συνταξίουχους. Ακόμα και τώρα πραγματικά έτσι είναι. Όλες οι παθογένειες αυτές που έχουν άλλη μεταγένεια. Έχει, όχι, έχει, όχι, όχι, πάει στα 65-67. Όπως τώρα έχει παράθυρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που λέτε δεν αφορά την εταιρεία. Δεν αφορά, δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ. Κύριε Δανέλη, ένα λεπτό, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσύ έχεις καταλάβει ότι μπορεί ο Μητσοτάκης το 19 μόλις εκλεγεί να πει ότι εγώ και δεν εφαρμόζω το πρόγραμμα. Όχι, κάνω το δικό μου. Αλλά θα σας φέρω τα λεφτά. Το έχεις καταλάβει. Τη μείωση των συντάξεων αφόσον ψηφιστεί μεθαύριο στη Βουλή. Δεσμεύεται. Δεσμεύει όλες τις κυβερνήσεις, ακόμα και αν είναι του Θεού με Υπουργό Οικονομικών των Ιησού Χριστό. Έτσι λέγατε για το ΦΠΑ και το μειώσαμε 13% που δεν μπορούσαμε να το μειώσουμε. Άστα, κύριε Λοβέρδα. Αυτά. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι ακριβώς είπε. Οι στόχοι μας δεσμεύουν. Ναι. Οι στόχοι. Τώρα τι θα όχι τα μέτρα. Θα κατηγορήσετε τα άλλα όλα είναι. Τίποτα κύριε. Τα ίδια λέγατε και για τον Σαμαρά. Μείωσε το ΦΠΑ, μείωσε το φορολογική παρά τι αντιθέσει τη Τρόικα. Άρα λέτε εσεί στον κόσμο, του λέτε. Εμεί λέμε λοιπόν ότι το 1,8 θα το βρούμε. Εμείς είναι 29,4 δις. Επειδή δεν το ξέρεις, θέλει μια κουβέντα κάνουμε μόνο για ασφαλιστικό. 29,4 δις πληρώνουν το χρόνο για συντάξεις. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν πρέπει να πάνε το 29,4 στο 28. Έτσι, αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω αν δεν κατάφερε, κύριε Κουνταλάκη. Αυτό θέλουμε. Μείωση των δαπανών. Δεν θέλω να συνεχίσω. Μα δεν μπορεί να κάνει κουβέντα έτσι, άμα δεν το ξέρει το θέμα. Υπάρχει ο κύριο. Μισό λεπτάκι. Ξαναλέω λοιπόν. Με όλο το σεβασμό στην ιστορία που ανέφερε. Και σε αυτά που ανέφερε. Και σε αυτά που ανέφερε. Και συγγνώμη για τον Νικό, αλλά είναι. Όχι, είμαστε φίλοι. 40 ετών. Λοιπόν, η απέτηση για τα μέτρα του 19 και του 20.
Δεν ήταν αόριστη η απέτηση. Όχι. Ήταν συγκεκριμένη, προέρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει, η κυρία Λαγκάρντ, δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Και θέλει να μειωθεί. Πρέπει να μειωθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη και να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Αυτό λέει 1,8 μείωση. Το 1,8 μείωση, αυτό δεν θα πετύχουμε. Δεν υπάρχει ένα προβλήμα. Εγώ θέλω να πω ότι ήμουν σήμερα και είμαι σε μεγάλη ένταση, για το μεσημέρι με πήρε μια κυρία η οποία είναι νέα γυναίκα σχετικά, λιγότερο από 60 ετών, η οποία πάσχει από καρκίνο και η οποία πήγε να κάνει, να κάνει εκτινοβολίες σε 6 διαφορετικά νοσοκομεία και της είπαν ότι δεν υπάρχουν. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει. Και πήγε στον Άγιο Σάββα και της λέει μια κυρία εκεί που ήταν στον Άγιο Σάββα υπεύθυνη των εκτινοβολιών, γιατί δεν τις κάνεις ιδιωτικά, γιατί δεν βρίσκεις, μα δεν έχω λεφτά. Μα δεν έχω λεφτά. Δανείσου, κάποιος θα υπάρχει να σε δανείσει. Φρικτό. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα, διότι επειδή έχω χάσει και τους γονείς μου και την αδερφή μου από καρκίνο, ξέρω τι σημαίνει να κουβαλάς το σταυρό του μαρτυρίου που λέγεται καρκίνος και ταυτόχρονα λες σε ένα σύστημα το οποίο έχει καταρρεύσει. Και να βλέπω τη φωτογραφία του Πολάκη ως χειρουργού στη Ζάκηθο. Και να κάνω μετό. Στον Φρέντι Κρούγκερ. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της χώρας. Ότι εμείς συζητάμε κουβέντες αόριστες. Ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη τους εμάς τους δημοσιογράφους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο κόσμος είναι απελπισμένος. Και αυτό είναι που με πονάει. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει σε δημόσια νοσοκομεία. Γιατί δεν υπάρχουν. Δεν έχουν. Οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες. Οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες. Και η γυναίκα αυτή, κινδύνευε λέει, να κάνει μετάσταση. Δυστυχώς, κύριε Παυλόπουλε, στα νοσοκομεία μας έχουμε ακόμη, φαίνεται, ως φαίνεται από τη μαρτυρία του κ. Λοβέρδου, ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το ιδιωτικό σύστημα. Διότι δεν επιτρέπεται σε μια γυναίκα η οποία υπηρετεί το δημόσιο σύστημα να λέει πήγαινε να πληρώσεις. Δεν της επιτρέπεται. Και έτσι να είναι, γιατί, δεν της επιτρέπεται. Γιατί στέκεστε στην κατάληξη της ιστορίας. Γιατί να σας πω κάτι. Γιατί πάρα πολύ στα δημόσια ακόμη νοσοκομεία. Συγγνώμη να τελειώσω. Και είμαι πολύ αυτή. Γιατί η γυναίκα αυτή δεν μπορέσε να κάνει τη χημειοθεραπεία της. Φαίνεται, κύριε Παυλόπουλε, ότι ακόμη στα νοσοκομεία έχει μείνει η νοοτροπία του πλήρωσέ με για να σε βάλω στο πρόγραμμα. Δυστυχώς. Και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα να το λύσουμε το ζήτημα. Δυστυχώς. Δηλαδή θέλετε και να πρέπει... πείτε ότι βεβαίως, όλοι δυστυχώς, όσοι βρίσκονται σε δυστυχώς ακόμη συντηρείται το παλιό σύστημα. Μην φωνάζετε. Και πρέπει να τα... Γιατί πήγε είπατε στο Λοβέρδο να μην φωνάζετε. Πήρα θύμωσα σαν το Λοβέρδο. Αφήστε με να ρωτήσω. Θέλετε να μου πείτε τώρα πως όλοι όσοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χημειοθεραπεία ή εκτοβολίες είναι γιατί τους κρατάνε έξω. Δεν μιλάω για όλους, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που πέφτουν στις αντίστοιχες και έχουμε και αλίμονο. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικούς ανθρώπους που υπηρετούν το σύστημα και που δεν δημιουργούν τέτοια προβλήματα και πάρα πολλοί κόσμος θεραπεύεται στα δημόσια νοσοκομεία και ξέρετε ότι έχουμε και τους καλύτερους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Οι γιατροί είναι ήρωες. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία είναι ήρωες. Άλλη κυρία σήμερα που είπε στο Γιώργος Γεννηματάς. Άλλη κυρία με σταμάτησε τον δρόμο στο Γιώργος Γεννηματάς. Οι καθαρίστρες που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες είναι 3,5 μήνες απλήρωτες. Αλλά δεν ήταν οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών για να κάνει συναυλία η κυρία Χάρης Αλεξίου υπέρ. Λοιπόν, ωραία. Επειδή οι μαρτυρίες τώρα είναι πολύ επιμέρους και δεν είναι αναλύσεις αυτές. Αφήστε με να... Θα με αφήσετε. Ναι. Εγώ λέω και ονόματα. Ορίστε κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Ναι, θέλω να πω κάτι γιατί ακούστηκε πριν. Νομίζω ήταν από τον κύριο Δελή η παρατήρηση. Σε σχέση με τις διαρθρωτικές αλλαγές που έρχονται, αναφερθήκατε στις Κυριακές. Λοιπόν, θέλω να πω δύο σειρές που λένε το εξής. Αυτό το μέτρο έχει απέναντι τους εργαζόμενους που δικαίως διαμαρτύρονται, γιατί δώσαν και στοιχεία σήμερα οι εμποροϋπάλληλοι, που λένε ότι μας βάζουν ότι δουλεύουμε 3 ώρες ενώ δουλεύουμε 8, δεν παίρνουμε το 75% της προσάυξης, δεν παίρνουμε το ρεπό. Μετά βγαίνουν άνθρωποι της αγοράς, που μόνο αριστεροί δεν είναι, και με μακρά διαδρομή και απολύτως σεβαστή στο χώρο. Ο κύριος Κορκίδης, ο κύριος Μίχαλος, ο φίλος μας από τη ΓΕΣΕΒΕ. Και όλοι είναι αντίθετοι σε ένα μέτρο, γιατί προφανώς αφορά όλους τους μικρομεσαίους, οι οποίοι θίγονται από το μέτρο.
Και στο τέλος αυτής της αλυσίδας έρχεται και ο καταναλωτής που φαντάζομαι ότι το πρόβλημά του δεν είναι ο χρόνος για να ξοδέψει, είναι ότι δεν έχει τίποτα στην τσέπη του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το βίαιο μετασχηματισμό και πολύ χαίρομαι που το είπε ο κύριος Δελής, μιας κοινωνίας η οποία της επιβάλλουν κάτι που δεν θέλει. Και αναρωτιέμαι αν σε αυτό το επίπεδο, αν σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να κρατήσουμε άμυνα και να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βρει σύμφωνους εργοδότες, καταναλωτές, εργαζομένους, τι είναι αυτό το περιθώριο το οποίο έχουμε, ας πούμε, να ρυθμίσουμε ή τι συντάξεις που συζητάγαμε τώρα ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για τη ρύθμιση εργασίας Κυριακές. Και αυτό έρχεται να επιβληθεί. Και εμείς καθόμαστε, ας πούμε, και μιλάμε για μεγάλα θέματα και σκεφτείτε ότι απόψε το βράδυ δεν είπαμε και κουβέντα για τα μείζωνα εθνικά, τα οποία έχουν ανοίξει, είναι ορθά ανοιχτό το πρόβλημα, όπου και να κοιτάξει τη γειτονιά μας. Από την Τουρκία, που λέει τα κυπριακά οικόπεδα ότι είναι δικά της, μέχρι τους Σκοπιανούς, ας πούμε, που φυτέψαν την αλβανική σημαία στην έδρα της Βουλής. Μου λέει ένας φίλος, δεν φτάνουν τα μηχανήματα για τις θεραπείες στα δημόσια νοσοκομεία. Μιλήστε με διοικητές να σας πούν τα προβλήματά τους. Υπάρχουν 5-6 γραμμικοί επιταχυντές σε δημόσια νοσοκομεία. Εσείς που είστε γιατρός καταλαβαίνετε περισσότερα, κύριε Γιακουμάτε. Και μετά ιδιωτικά, ιδιωτική περίθαλψη αξίζει να κάνετε πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Ο κύριος Δελής, παρακαλώ. Εμίλης, κύριε Δελής. Ναι, εντάξει. Όχι, έχω το δικαίωμα να ξαναμιλήσω, φαντάζομαι. Για τις Κυριακές. Τι θα κάνετε τώρα εσείς? Όχι μόνο για τις Κυριακές. Ναι. Εντάξει, εδώ ακούστηκαν πολλά. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε η Κυριακή να παραμείνει αργία. Όμως ακούγοντας τον υπουργό αυτής της κυβέρνησης, τον κύριο Παπαδημητρίου, είναι ένας εξυγχρονισμός στο κάτω-κάτω που γίνεται παντού στον κόσμο. Ήθελε βοήθεια σφινάκι για να καταλάβει τη δήλωση του Παπαδημητρίου. Νομίζω ότι είναι ένας εξυγχρονισμός, έτσι όπως τον καταλαβαίνει ο κύριος Παπαδημητρίου. Είναι μια απέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των εμπορικών αλυσίδων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Με βέβαια καταστροφικές συνέπειες και για τους εργαζόμενους, γιατί οι καταναλωτές δεν έχουν, νομίζω, να κερδίσουν τίποτα, μιας που αυτό που τους λείπει δεν είναι βέβαια ο χρόνος, αλλά το χρήμα, όπως είπε και ο κύριος Χουδαλάκης. Σε σχέση τώρα με όλα όσα ακούστηκαν, και θα κλείσω, κύριε Παυλόπουλε, για τα πλεονάσματα. Ξέρετε, με μεγάλη ευκολία μιλάμε για πλεονάσματα του 3, του 2, του 3,5%. Τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς? Κρύβεται μια άγρια φορολαϊλασία, δισεκατομμύρια, η οποία θα συνεχιστεί. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αυτήν την υπογραφή έβαλε η σημερινή κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε πώς θα οριστεί αυτός ο ορίζοντας, αν θα είναι 3, 5, 10, είπε ο Ντάισελμπλουμ, δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστούν όχι τα μέτρα, τα μέτρα θα εφαρμοστούν βρέξει χιονίσει. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτή είναι η συμφωνία. Τα αντίμετρα, τα οποία είναι η άλλη όψη των μέτρων. Και από τα αντίμετρα θα κερδίσει το κεφάλαιο, γιατί πρώτο στα αντίμετρα φιγουράρει η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων από το 29 στο 26, την οποία θα την πληρώσουν οι μικροί μέσα από την μείωση του δικού τους αφορολόγου. Βεβαίως. Κάπως πρέπει να ανοίξουν δουλειές. Κοιτάξτε, είναι μια λογική, είναι η γνωστή λογική της καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας. Ναι. Που σημαίνει, είναι ένας μήλος, κύριε Παυλόπουλε, είναι ένα πηγάδι χωρίς τέλος, που σημαίνει ότι προκειμένου να γίνεσαι όλο και πιο ανταγωνιστικός, θα πρέπει να χάνεις τα δικαιώματά σου συνεχώς, να μειώνεις τους μισθούς σου. Αυτό ζούμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο κόσμος μπορεί να το σταματήσει. 17 του μήνα είναι η απεργία. Πρέπει να βγουν όλους τους δρόμους. Κύριε Μπουζάκη, ξεκινήσαμε φορολογικές δηλώσεις ή όχι? Οι φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησαν βεβαίως και ολοκληρώνεται η διαδικασία μέχρι τις 36, αλλά δεν έχουν υποβληθεί όσες αναμέναμε μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να έχουν υποβάλει, ξέρετε, 6 εκατομμύρια δηλώσεις και πλέον. Και δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί πάνω από 300-400.000. Πόσα επιπλέον δις πρέπει να δώσουμε φέτος στον Κορβανά? 1,3 δισεκατομμύρια έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό από άμεσους φόρους. Ναι. Είναι 600 περίπου εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Και από έμεσους? 700 από εισφορά αλληλεγγύης. Και από έμεσους τόσα όσα φτάνουμε στα 2,7 συνολικά, αν δεν απατώ. Ναι, 1,4. Πότε τελειώνει η υποβολή δηλώσεων? 30 Ιουνίου. Και η πρώτη πληρωμή είναι 31 Ιουνίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε και φέτος επιβάρυνση και με τα μέτρα που θα έρθουν επιπλέον επιβάρυνση.
Και το τραγικό ποιο θα είναι για εκείνους που θα έχουν διπλή επιβάρυνση. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιον να είναι στο αφορολόγιο του γιατί παίρνει 8.500 ευρώ σύνταξη, σήμερα δεν φορολογείται, να κοπεί η σύνταξη, άρα να φάει ένα χαστούκι και να φάει και ένα δεύτερο από τη μείωση του αφορολογίου του. Θα είναι τραγικό και ολέθριο. Καταρχήν, να πάρετε τον επίλογο στη συζήτηση. Τελευταίο σχόλιο εγώ δεν έχω. Στον προηγούμενο γύρο δεν τοποθετήθηκα. Δεν το κάνατε. Όχι, βέβαια. Τα βλέπεις τώρα τι μου κάνεις που φωνάζεις. Ορίστε, κύριε. Για όλα. Δεν έχω πρόβλημα. Και για το τέταρτο μνημόνιο εσύ φωνάζεις. Πολύ σύντομα. Το θέμα με τις Κυριακές νομίζω ότι είναι η διαχείριση των συμβόλων. Παίρνει μεγαλύτερη έκταση και μεγαλύτερο θόρυβο από αυτόν που έχει. Πρέπει η λογική να ακολουθείται και εδώ. Δεν μιλάμε για το σύνολο των Κυριακών. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τους μικρομεσαίους. Στις τουριστικές, και όχι για το σύνολο της επικράτειας. Στις τουριστικές περιοχές πρέπει να διατηρούνται τα καταστήματα ανοιχτά. Εγώ ως δήμαρχος μιας κατεξοχήν τουριστικής περιοχής είχα μεγάλο πρόβλημα, το αντίθετο πρόβλημα, έτσι, γιατί τον παραλογισμό. Όπου ο εμπορικός σύλλογος του Ηρακλείου έκανε μηνύσεις στους καταστηματάρχες της Χερσονήσου γιατί τις Κυριακές ήταν ανοιχτά. Και ζητούσα την ανοχή των αρχών, αστυνομίας, εισαγγελίας, προκειμένου τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή. Αυτό γίνεται επί πολλή στιγμή. Άρα, και γίνεται παντού σε όλες τις περιοχές. Και παντού γίνεται, σαν το Άρα, η λογική πρέπει να μας οδηγήσει στο τι κάνουμε. Να βρούμε το ξυστομή. Μεγάλο ζήτημα είναι στις περιοχές που υπάρχουν τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Γι' αυτό δεν γίνεται. Και είναι εκτός, για εκείνη το μεγάλο ζήτημα. Για Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, και την Και εκεί το νόμο είναι προς συνεννόηση η ιστορία. Τότε προεδρικό και διάταγμα έκανα νόμο όταν ήμουν υπουργός. Και μου το ακύρωσε το επικρατείο. Δεν είναι έτσι. Είναι μέχρι 200 ευρώ τετραγωνικά. Δεν είναι τετραγωνικά κέντρα. Ελάτε, σας παρακαλώ. Σας περιμένει τόση ώρα, κύριε Καρακώστα. Να πει μια τελευταία μου πράγματα που δεν στέλνουν. Παρακαλώ. Δεν είναι τσοκούς τι λες. Δεν έχεις δίκιο. Το πολύ μεγάλο ζήτημα της μείωσης του αφορολόγητου έπρεπε η κυβέρνηση πολύ νωρίτερα να αντιληφθεί ότι αριστερή πολιτική δεν είναι να έχεις το 50% των φορολογούμενων εκτός φορολογητέας βάσης. Όμως το ζητούμενο είναι το μέτρο αυτό να είχε μηδενικό αποτύπωμα. Δηλαδή η αύξηση της φορολογικής βάσης να μην δημιουργούσε αυξημένες επιβαρύνσεις σε εκείνους που ήδη πληρώνουν. Αυτό θα ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Παρακαλώ, θα μπορούσε να συμβεί. Σας παρακαλώ. Έχω 1,5 λεπτό εκπομπή ακόμη. Δικαιούται να τοποθετηθεί εκπρόσωπος του. Να σας πω μόνο κάτι. Θέλει να σας πει κάτι ο κύριος Κουδαλάκης, να μην το αφήσω. Να μην σας το πει. Σας αφορά. Πείτε του, μην μου το πεις. Χρυσέ μου, πείτε του, δεν μου το πεις εμένα καθόλου. Γράφει ο κύριος Αμπατζής, ιατρός ακτινοδιαγνώστης. Mm-hmm. Είναι σε όλους γνωστή η ανεπάρκεια του εσείς στις ακτινοθεραπείες. Η κυρία του πάνελ που καταγγέλει στους ακτινοθεραπευτές, ας μας πει ένα περιστατικό χρηματισμού σε αυτή την ειδικότητα. Είναι ένα σχόλιο που σας αφορά. Εντάξει πέρα, τώρα, δεν μπορεί να τα ξέρει. Δεν θα το πω εγώ, να το καταγγείλει η κυρία που της είπαν αυτό το πράγμα. Ναι. Της είπαν να πάει να πληρώσει αυτό. Ελάτε. Γιατί και στα ιδιωτικά ακόμη πηγαίνεις και δεν πληρώνεις. Αν έχεις το ταμείο σου, λοιπόν, να δούμε μερικά πράγματα. Ελάτε. Πάμε όμως παρακάτω. Νομίζω ότι καλά το έθεσε ο Σπύρος Δανέλης στο θέμα των Κυριακών, παρά το γεγονός ότι πραγματικά η Ελλάδα στηρίζεται στο μικρό κατάστημα και όχι στο μεγάλο, άρα υπάρχει ζήτημα στην οικογένεια. Και είναι πάρα πολύ ζήτημα και πολύ σωστά και το Συμβούλιο Επικρατείας έχει βγάλει αποφάσεις διαφορετικές από αυτές. Γι' αυτό και εμείς ως κυβέρνηση, και το λέω και δημόσια, οφείλουμε να καθορίσουμε αρκετά αυστηρά τις τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν όρια, έχουν κλίνες, έχουν χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί δηλαδή οπουδήποτε να λέμε ότι το έχουμε τουριστικό. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Μα η Ελλάδα είναι τουριστική. Εγώ ρωτάω συγκεκριμένα. Ο κύριος Παπαδημητρίου είπε αυτό, και γύρω από τα αεροδρόμια. Το Μαγλένα, ακούστε να σας πω, το θέμα μας έχει είναι... Το γιγαντιαίο εκτοτικό χωριό έχει σκουπίσει το οποίο ούτως ή άλλως και σήμερα παπαγορεύεται, είναι ανοιχτό τις Κυριακές. Εσύ το είχες απ' έξω. Συγγνώμη να μιλήσω. Γιατί έχω σεβαστεί τους πάντες και μόλις μιλώ εγώ με διακόπτεται όλοι μαζί. Ένα μια χαρά, όλο μιλάς. Λοιπόν. Αλλά τους μαζί είναι ότι δεν λες τις αλήθειες. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
ενώ εσύ που λες τις αλήθειες, είπε το εξής εκπληκτικό. Μια και με προκαλείς, είπε το εξής εκπληκτικό. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο θέμα του ασφαλιστικού και στο 1,8 θα το βρει από τη μείωση των δαπανών. Βάζει μια άλλη κατεύθυνση. Μείωση των δαπανών, λοιπόν, για να θυμηθεί ο κόσμος, είναι οι απολύσεις που έκανε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα κάνει σπέκουλα. Τώρα κάνει σπέκουλα. Δεν κάνω καμία σχέση. Είναι μια πραγματικότητα που την ξέρει ο κόσμος. Δεν αναφέρει το πρόγραμμα. Μείωση πουθενά. Μείωση πουθενά. Σταμάτα να ψέματα. Τα έλεγε και μην μιλά. Τώρα μην μιλά. Πουθενά ψέματα. Τώρα μιλάω εγώ. Δεν αναφέρει ψέματα για μα. Τώρα μιλάω εγώ. Μα δεν θα λέω ότι είσαι μαύρο ή άσπρο. Πώ θα είπε εσύ για μα. Έπα να πάμε λίγο παρακάτω. Ότι σε μαύρο τι θα γίνει. Το 860 το εξήγησε εξαιρετικά. Το εξήγησαν και οι προηγούμενοι. Αυτή η μεγάλο. Αυτή να δώσουμε τα 860 τώρα εκατομμύρια. Ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτά αν θα δοθούν, θα δοθούν στο τέλος του 17, αφού θα γίνει και θα δούμε το υπόλοιπο του 17. Θα μειώσει τον έμφυα. Είναι ήδη υπογεγραμμένη η μείωση του έμφυα. Είναι ήδη υπογεγραμμένη. Τώρα δηλαδή θα ψηφίσουμε τις φόρους της αλληλεγγύης. Ήδη θα ψηφίσουμε τη μείωση 20%. Μέχρι 30.000 η αλληλεγγύη γίνεται μηδέν. Ας για την έμφυα μιλάς καλέ. Από τον έμφυα πετάνεις άλλο τώρα. Άλλο. Θα μειωθεί ο έμφυα. Στα μέτρα που φέρνετε. Στα μέτρα που φέρνουμε βεβαίως. Στα μειωθεί ο έμφυα. Στα αντίμετρα. Στα αντίμετρα βεβαίως. Μετά τα 3,5 και τα εγχαγίνευε. Αυτά θα υπογράψουμε. Και αυτά θα ψηφίσουμε μετά αύριο. Εσύ μην το ψηφίζεις. Αλλά θα το ψηφίσουμε. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω να πω το εξής στον κόσμο που μας ακούει. Βρεθήκαμε στα δύσκολα. Πραγματικά κάναμε υποχωρήσεις αυτά που πιστεύουμε και το έχουμε δηλώσει. Το κάναμε στην επιλογή μας και το έχουμε ξαναπεί να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού πήραμε την ψήφο. Δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις. Μετά κάνατε κολοτούμπα. Σε παρακαλώ. Κάτσε. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ ενάντια στην Ευρωπαϊκή τώρα, Ένωση. Τώρα κοροϊδεύατε πάντα. Τώρα μιλάω. Καλά, όχι, κάνουμε διάλογο. Όχι, δεν κάνω διάλογο. Διάγγελμα να κάνεις. Διάγγελμα βασιλικό. Όχι, είναι ένας τρόπος να μου πάρεις το χρόνο. Όχι. Και να μην ακουστώ. Μπορεί να κάτσουμε εδώ μέχρι το πρωί. Να λες, θα είναι πάρα πολύ κακή και πολύ αγενής. Και πολύ αγενής. Δεν είμαι αγενής, αλλά σε ανακρίβειες. Σε παρακαλώ πολύ, σε πολύ αγενής. Έχει τελειώσει η εκπρόσωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο κόσμος να καταλάβει ότι εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να μας ελέγξει ο κόσμος εάν θα μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά την εργασία και να με τους νόμους που ψηφίζουμε, όπως τον εξοδικαστικό που είπαμε πριν, θα ξανακινητοποιήσουμε τη μεσαία επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει αυτό το σύστημα σε μια υγιή κατά. Σας περιμένουμε με χαρά μέχρι και εδώ. Ευχολόγιο, 2,5 χρόνια. Καλή σας νύχτα. Έχουμε δύο.